Σας ευχαριστώ εγώ που ήρθατε. ήρθατε. Παιδιά, γιατί... σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε τον Σπύρο Πολυχρονόπουλο, συνάδελφο, φίλο. Ο Σπύρος είναι ερευνητής του ήχου, είναι συνθέτης, μουσικός. Πιστεύω ότι είναι και αυτοσχεδιαστής. Σε έχω δει να αυτοσχεδιάζεις, έτσι. Και εργάζεται, είναι ερευνητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου και διδάσκει. Και θα μας μιλήσει, δεν θα πω σε λεπτομέρειες, απλώς θα δώσω τον τίτλο ή το θέμα μάλλον, για νέους τρόπους δημιουργίας και πραγμάτωσης της μουσικής για την επιστημονική και αισθητική διάσταση του ήχου. Σπύρο, σε ευχαριστούμε που αποδέχτηκες την πρόσκληση. Να πω ότι η ομιλία γίνεται στο μάθημα εισαγωγής στις τέχνες του ήχου, το πρωτοχειακό, και επίσης είναι μέρος της σειράς πορτρέτων συνθετών που έχουμε και που λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια. Σπύρο. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στο Ιόνιο, την Κέρκυρα, τον Θοδωρή. Ευχαριστώ πολύ που, για την πρόσκληση και για τα καλά σου λόγια. Και σήμερα θα ήθελα να σας μιλήσω για δύο πράγματα διαφορετικά και όμως συνδέονται στη μεγάλη ομπρέλα του ήχου. Έτσι. Θα ήθελα να σας μιλήσω δηλαδή αρχικά για τον ήχο σαν στο επιστημονικό πεδίο του ήχου, την ακουστική, και θα ήθελα να σας μιλήσω για το αισθητικό του κομμάτι, για το αισθητικό κομμάτι του ήχου, τη μουσική λοιπόν. Εγώ ασχολούμαι και με τα δύο και στις δύο περιοχές εδώ και αρκετά χρόνια. Θα ήθελα λοιπόν να δείτε αυτή την ομιλία ως μία ομιλία η οποία μπορεί να σας φανεί χρήσιμη για το πώς κοιτάμε την επιστημονική δημιουργικότητα, και αυτό είναι η έρευνα δηλαδή, πώς κοιτάμε ένα ερευνητικό project, τι προβλήματα μπορεί να παρουσιαστούν, πώς μπορούμε να κάνουμε bypass τα προβλήματα και να δούμε και να προχωρήσουμε. Για αυτά τα παραδείγματα, για αυτό το λόγο θα αναφέρω κάποια παραδείγματα από τη δική μου προσωπική έρευνα στην ακουστική, και για το άλλο κομμάτι της μουσικής και μουσικής εκτέλεσης, δημιουργίας και σύνθεσης, θα σας αναφέρω κάποια άλλα παραδείγματα από την μουσική μου πορεία. Και τη μουσική και την επιστήμη τη βλέπω από την ίδια γωνία, δηλαδή και με την ίδια αγωνία, δηλαδή να έχει στοιχεία όχι μόνο καινοτομίας, αλλά στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με το research. Με ενδιαφέρει δηλαδή η εξερεύνηση άγνωστων πραγμάτων, τόσο και στην επιστήμη, όσο και στη μουσική. Λοιπόν, without further ado, πάμε να κάνουμε ένα share εδώ και πιστεύω ότι... να το βάλω αυτό στην άλλη οθόνη να βλέπω. Και εσάς, μισό δευτερόλεπτο, απλά να κάνω αυτό εδώ, ωραία, να σας βλέπω. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, θα κάνω και παύσεις κατά τη διάρκεια της ομιλίας, αλλά μπορείτε να κάνετε απλώς το πιο εύκολο και μην διστάσετε να κάνετε ένα mute το μικρόφωνο και να ρωτήσετε, παρά να γράψετε στο chat, γιατί μπορεί να χαθεί κάτι εκεί. Λοιπόν... είμαι ο Σπύρος Πολυχρονόπουλος, λοιπόν, όπως είπε και ο Θοδωρής Λώτης που με συστήσε. Είμαι ακουστήσεν, αυτό είναι, θα πει στα αγγλικά, είναι ο άνθρωπος που ασχολείται με τον ήχο, ερευνητής του ήχου, δεν είναι πολύ γνώριμος ο όρος, και music composer. Έτσι, είπε ο Θοδωρής με τι ασχολούμαι και πού βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Θα σας μιλήσω ελάχιστα για μένα, 5 πράγματα να σας πω από πού έρχομαι. Θα σας μιλήσω μετά για το scientific work, όπως είπα, και για το musical work. Λοιπόν, ασχολούμαι με τον ήχο, όπως σας είπα, από αρκετά μικρή ηλικία και όσο επιστημονικά, όσο και καλλιτεχνικά. Στα επιστημονικά εγώ είμαι φυσικός στο πτυχίο, όπως λένε, φυσικός στην ψυχή, και έχω κάνει ένα διδακτορικό στους ηλεκτρολόγους μηχανικούς πάνω στην ηλεκτροακουστική.
Έχω ασχοληθεί με research, ασχολούμαι ακόμη, με lecturing, supervised essays και έχω δουλέψει και σαν acoustic consultant 3 χρόνια σε μια εταιρεία στο Λονδίνο. Έχω κάνει κάποια album releases όσον αφορά τη μουσική, έχω δουλέψει με visual artists, έχω ασχοληθεί με αλγορίθμους, μουσικούς αλγορίθμους και διάφορα interfaces που έχω ασχοληθεί, επίσης και κάποια installations. Αυτά τα λίγα για μένα. Και τώρα πάμε να δούμε 2-3 παραδείγματα, ουσιαστικά 3 παραδείγματα για την επιστημονική μεριά του ήχου. Άρχισα να ασχολούμαι με τον ήχο. Το πρώτο πράγμα που ασχολήθηκα ήταν οι συντονιστές Helmholtz. Οι συντονιστές Helmholtz δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα μπουκάλι μπίρας, κοκακόλας ή οτιδήποτε μπουκάλι. Όλοι όταν καθόμαστε σε ένα μπαρ έχουμε πιει λίγο από την μπίρα μας και έχουμε φυσήξει στο στόμιο. Αυτό βγάζει μια συχνότητα. Αυτή είναι η συχνότητα συντονισμού, όπως λέμε, του μπουκαλιού αυτού. Αν πιούμε λίγο ακόμα μπίρα, θα γίνει λίγο πιο μπάσα αυτή η συχνότητα. Αυτό συμβαίνει γιατί μεγαλώσαμε τον όγκο εδώ του cavity του μπουκαλιού. Οι συντονιστές λοιπόν Helmholtz ή αλλιώς αυτά έτσι τα μπουκάλια, η γεωμετρία τους καθορίζει τη συχνότητα συντονισμού τους. Έτσι τα 3 βασικά χαρακτηριστικά είναι η επιφάνεια του ανοίγματος, το μήκος του λαιμού και ο όγκος του cavity εδώ πέρα, έτσι. Με αυτό λοιπόν ασχολήθηκα τα πρώτα χρόνια που ασχολούμουν με την έρευνα και ουσιαστικά ένα project που ασχοληθήκαμε πάνω σε αυτό ήταν τα acoustic vessels, δηλαδή ακουστικά βάζα, τα οποία υπήρχε και υπάρχει ακόμα η υπόνοια ότι έχουν χρησιμοποιηθεί σε αρχαία ελληνικά μουσικά θέατρα. Αυτό εδώ που βλέπετε είναι ένα σκίτσο κάποιου που λέγονταν Βιτρούβιος, ένας αρχαίος περιπατητής, ο οποίος τον ενδιέφερε η αρχιτεκτονική. Αυτό εδώ που απεικονίζεται είναι ένα θέατρο στην Κρήτη, το οποίο δεν έχει βρεθεί ποτέ, ένα αρχαίο θέατρο, και εδώ, σε αυτά εδώ τα σημεία, έχει σημειώσει αυτός ο περιπατητής, έχει σημειώσει τα σημεία που βρισκόντουσαν αυτά τα acoustic vessels. Είναι αγγεία δηλαδή, για να σας πω έτσι, και ήταν αγγεία τα οποία βρισκόταν κάτω από τις θέσεις των ακροατών, τα οποία επηρέαζαν την ακουστική του θεάτρου. Ακόμα και σε ένα ανοιχτό θέατρο έχεις αντιχήσεις, έτσι, πάνω στα καθίσματα των ακροατών και γενικά υπάρχει αντίχηση ακόμη και σε ανοιχτά θέατρα. Τώρα, αυτό λοιπόν το σκίτσο μας κινητοποίησε για να φτιάξουμε ένα 3D representation του θεάτρου αυτού, έτσι, το οποίο το εισαγάγαμε σε μία μέθοδο για ακουστική μελέτη χώρου, που είναι τα πεπερασμένα στοιχεία, μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων. Δεν χρειάζεται να ξέρετε τίποτα γι' αυτό, απλά σας λέω, ουσιαστικά αυτό βρήκαμε στο σκίτσο, σε μεγαλύτερη ανάλυση, λέει εδώ βρίσκονται σε αυτά τα σημεία, τα κόκκινα που έχω σημειώσει του θεάτρου, βρίσκονται αυτά εδώ τα cavities κάτω από τις θέσεις των ακροατών και υπάρχει αυτό το βάζο. Έτσι λοιπόν εξομοιώσαμε όλα αυτά τα σημεία ως πηγές και δέκτες σημάτων, το οποίο σήμα βρίσκεται στη σκηνή. Μετά από διάφορες αναλύσεις όμως, να σας πω ότι ουσιαστικά η επίδραση αυτών των ακουστικών ηχείων, αντιχείων ή όπως αλλιώς λέγονται στην βιβλιογραφία, δεν παίζει πολύ πολύ σημαντικό ρόλο. Δηλαδή είδαμε μια πολύ πολύ μικρή διαφοροποίηση στο χρόνο αντίχησης, γύρω στα 250 Hz, αλλά όχι κάτι σημαντικό. Ακόμα γίνεται λόγος. Τέτοια επίσης πιθάρια, να πούμε ότι σε αρχαίους ελληνικούς ναούς και αρχαίους ναούς θέατρα δεν έχουν βρεθεί. Υπάρχουν στη βιβλιογραφία, αλλά δεν έχουν βρεθεί ακόμα. Και γίνεται ακόμα λόγος για το πώς και αν επηρεάζει και αλλάζει την ακουστική των θεάτρων κάτι τέτοιο. Γίνονται ακόμη συνέδρια και βγαίνουν ακόμη πολλά paper πάνω στο κομμάτι αυτό. Εμείς πάντως με αυτή τη μελέτη δεν μελετήσαμε κάποια σοβαρή αλλαγή στην ακουστική του θεάτρου.
Μετά, συνεχίζοντας την μελέτη των συντονιστών, με ενδιέφερε και ήθελα να ασχοληθώ με αυτά που έχουμε όλοι δει. Έτσι, αυτή τη στιγμή και στο ταβάνι μου είναι τέτοιο, γιατί το ταβάνι μου είναι, να σας δείξω τι εννοώ, είναι κάπως έτσι. Έτσι, γιατί είμαι σε στούντιο αυτή τη στιγμή και η κάμερα θα πέσει. Αλλά με βλέπετε, ωραία. Είναι αυτά οι οροφές διάτρησης. Έχετε δει όλοι οροφές με διάτρηση. Αυτή η διάτρηση μπορεί να θεωρηθεί κάθε μία τρυπούλα από αυτές συντονιστής Helmholtz, έτσι. Πολλά από αυτά είναι πολύ συντονιστές Helmholtz, πολλά μπουκάλια, φανταστείτε ανάποδα, τα οποία είναι embedded μέσα στο ταβάνι με κοινό όγκο από πίσω. Έτσι. Τώρα, με ενδιέφερε να δω τι γίνεται με αυτά τα πάνελ και ποιες, αν μπορεί να υπάρξει μέθοδος και τρόπος χωρίς να φτιαχτούν αυτά τα πάνελ, χωρίς να κατασκευαστούν, πριν κατασκευαστούν δηλαδή, να μπορούμε να καταγράψουμε κάπως το άνοιγμα τους, τη γεωμετρία τους δηλαδή εν ολίγης, και ουσιαστικά να πούμε από τι υλικό είναι κατασκευασμένα και έτσι να μπορέσουμε να προβλέψουμε το πόσο absorption θα κάνουν και σε ποιες συχνότητες. Δηλαδή σε ποιες συχνότητες θα κάνουν απορρόφηση της ακουστικής ενέργειας. Έτσι. Έτσι λοιπόν εξομοίωσα μία πηγή και έναν δέκτη. Το πρώτο πράγμα που κάνει κανείς είναι εδώ βλέπουμε ένα source και έναν receiver. Το πρώτο πράγμα που κάνει όταν παίξει η πηγή ένα σήμα είναι ο receiver να ακούσει το direct path. Είναι το απευθείας σήμα που θα έρθει από την πηγή στο δέκτη. Το δεύτερο σήμα που θα έρθει είναι... Και τα έχουμε εξομοιώσει εδώ ανάλογα, εδώ σας δείχνω ένα block diagram, δηλαδή πώς γίνεται η ψηφιοποίηση όσων βλέπουμε από πάνω, που είναι ένα φυσικό σύστημα. Εδώ είναι ένα σύστημα το οποίο είναι εξομοιωμένο σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Σαν block diagram είναι ουσιαστικά το flow, πώς πάει το flow των σημάτων, σαν digital signal processing, έτσι, σαν ψηφιακή επεξεργασία σήματος. Έρχεται λοιπόν εδώ από το source, χτυπάει πάνω στο συντονιστή. Ο συντονιστής επανεκπέμπει το σήμα το οποίο δέχεται πίσω στο ακουστικό πεδίο για να φτάσει στον receiver. Το τρίτο σήμα το οποίο φτάνει στον receiver είναι από το source στην επιφάνεια, γιατί δεν είναι όλη η επιφάνεια τρύπες προφανώς, υπάρχει και επίπεδη επιφάνεια. Χτυπάει λοιπόν στην επίπεδη επιφάνεια και από ένα νόμο που μαθαίναμε στη φυσική παλιά στο σχολείο, από τον νόμο του Σνέλ, γωνία πρόσπτωσης ίση με τη γωνία ανάκλασης, και έχουμε λοιπόν το άλλο σήμα το οποίο φτάνει στο receiver. Έχουμε λοιπόν αυτά τα τρία σήματα, τα οποία ψηφιοποιούνται με αυτόν εδώ τον τρόπο και παίρνουμε το output. Αυτό λοιπόν είναι το ψηφιακό ισοδύναμο που φτιάξαμε για έναν συντονιστή. Προχωρήσαμε αυτή τη σκέψη και βάλαμε ένα πάνελ 4x4 ή όσο επί όσο θέλει κανένας και ουσιαστικά έχουμε πολλά σήματα τα οποία καταλήγουν στο receiver. Έτσι, με τον αντίστοιχο τρόπο. Το μπλε είναι το direct, το reflection πάνω στο πάνελ είναι το ροζ, έτσι, με τη διακεκομένη γραμμή, και το πράσινο είναι ουσιαστικά το σήμα που φτάνει από τους συντονιστές στο receiver. Αυτό είναι το ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμα, εντάξει, δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες εδώ, έχουμε ουσιαστικά το direct path, το reflection πάνω στο panel και ουσιαστικά τι κάνουν οι συντονιστές, έτσι, αυτό είναι το σήμα από τους συντονιστές. Έχω 1, 2, 3 νη συντονιστές, όσους θέλω, έτσι. Και έτσι λοιπόν, η πρόβλεψή μας σε σχέση με ένα ήδη υπάρχον panel που υπάρχει στην αγορά, βρήκαμε αρκετά κοντά τις μετρήσεις που κάναμε, τις ψηφιακές μετρήσεις, με τις μετρήσεις τις φυσικές που κάνανε με το αληθινό πάνελ σε έναν ανιχοϊκό θάλαμο, και βρήκαμε ουσιαστικά αυτά τα αποτελέσματα που ουσιαστικά βρισκόμαστε πάρα πολύ κοντά και ήμασταν χαρούμενοι ότι η μέθοδος μας δούλεψε. Αυτά ήθελα να πω για τους συντονιστές. Κλείνει το πρώτο μικρό υποκεφάλαιο
του πρώτου μέρους της συζήτησης. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις εδώ, να βάλω μία άνω τελεία, μικρή, αν υπάρχει κάτι που θέλετε να συζητήσουμε πάνω σε αυτό. Να ρωτήσω κάτι, καλησπέρα καταρχάς. Παρακαλώ, ναι, ακούω. Ναι, ναι, μ' ακούτε. Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, καλησπέρα, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Τα πιθάρια αυτά που λέγατε στην αρχή, βρέθηκαν πραγματικά σε κάποια θέατρα ή απλώς έχουν υποτεθεί ότι υπάρχουν από κάποιες πηγές γραπτές? Το δεύτερο, δεν έχει βρεθεί απολύτως τίποτα. Δεν έχει βρεθεί τίποτα. Είναι πάνω σε γραπτά κείμενα και αυτό το σκίτσο βρίσκεται σε ένα από τα βιβλία του Βιτρού. Δηλαδή ούτε σε καλοδιατηρημένα θέατρα έχει βρεθεί τίποτα, κάποιο ίχνος ας πούμε? Όχι, έχουν βρεθεί σε εκκλησίες με όλα τα αυτά, σε εσωτερικού χώρου όμως, έτσι. Και δεν ξέρουμε ακόμα γιατί τα βάζανε. Γνωρίζανε καλά από ακουστική και φτιάχνανε τις λεγόμενες μπασοπαγίδες ή οτιδήποτε είδους παγίδα ακουστική, ή θέλανε να δώσουν λίγο, γιατί τα βάζανε και σε κοντά στους τρούλους, θέλανε να δώσουν λίγο, καταλαβαίναν τι γινόταν τέλος πάντων με την ακουστική, ή τα βάζανε για να γλιτώσουν υλικό. Γιατί αυτά πιάνανε έναν όγκο από μέσα, δεν ξέρουμε ακόμα. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σπύρο, θέλεις να κάνουμε ερωτήσεις για αυτή την ενότητα ή... Όπως θέλει ο καθένας. Μπορούμε να κάνουμε ερωτήσεις, γι' αυτό και βάζω μία άνω τελεία, μία ερωτήση. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, να διευκρινίσεις μάλλον κάτι. Καταρχήν να πω ότι ακούγεται από σένα μάλλον ένας χτύπος σαν πολύ αργός μετρονόμος. Ακούγεται από μένα τώρα πώς μιλάω. Ναι, ναι. Ένα τάκ σαν αργός μετρονόμος. Δεν βλέπω κάποιον άλλο να έχει ανοιχτό μικρόφωνο. Όχι, εγώ προσωπικά δεν ακούω κάτι. Εγώ το ακούω. Και εγώ το ακούω. Και εγώ το ακούω. Και εγώ το ακούω. Μήπως είναι το ποντίκι, ρε παιδιά. Κάτι τέτοιο είναι, παιδιά, δεν είναι μετρό. Παιδιά, τώρα που μιλάμε το ακούτε. Δεν κάνω τίποτα. Μπορεί να είναι η αλλαγή των διαφανειών. Κάνε ένα πάτα κανένα πλήκτρο και θα αυτό. Τώρα. Όχι, δεν το ποντίκι, δεν το ποντίκι. Το ποντίκι ακούστηκε. Τώρα, όχι. Όχι, δεν αυτό, δεν αυτό. Είναι κάτι άλλο, αλλά δεν πειράζει, ας μην κάνουμε χρόνο. Σπύρο, ήθελα να σε ρωτήσω, μια διακρίνηση. Ανέφερες ότι αυτό το σύστημα δεν πιστεύετε ότι προσέφερε πολλά, παρά μόνο μια μικρή αντίξηση στα 250 Hz περίπου. Ναι. Για να καταλάβω, τα 250 Hz είναι περίπου η σημαντική φασματική περιοχή για μία τελική φωνή. Σωστό. Άρα δεν είναι ακριβώς εστιασμένο εκεί που έπρεπε να είναι έστω και αυτή η μικρή αντίχυση? Γιατί λέτε ότι δεν προσέφερε ιδιαίτερα? Θα μπορούσε, απλά δεν κάνει και πολύ μεγάλη δουλειά στο χρόνο αντίχυσης σε αυτή τη συχνότητα, σε αυτή τη συχνοτική μπάντα. Κάνει κάτι, αλλά όχι και τρομερά πράγματα. Μπορώ να σου στείλω και το paper να δεις τα διαγράμματα. Θεώρησα ότι είναι λίγο too much να δείχνω. Θυμάσαι πόση αντίχυση? Θυμάμαι πόση αντίχυση έκοβε ή δεν θυμάμαι, όχι, να σου πω την αλήθεια. Φαντάζομαι ότι οτιδήποτε γίνεται σε σχέση με την αντίχυση σε αυτή την φασματική περιοχή, έστω και ελάχιστη να είναι. Είναι αντιληπτή. Είναι το ζητούμενο. Είναι το ζητούμενο σε αυτή την περιοχή στο θέατρο, σε αντρική φωνή, γιατί παίζαν άντρες. Βέβαια, σε αντρική φωνή. Είναι για τον όγκο, αντρική φωνή, για την καθαρότητα. Ναι, οτιδήποτε προσφέρει σε αυτή την περιοχή, έστω και λίγο να είναι, ίσως είναι το ζητούμενο να προσφέρει και λίγο, γιατί μιλάμε για... Δεν ξέρω, δεν έχω τα δεδομένα, απλώς μου έκανε λίγο εντύπωση. Ενδιαφέρον έχει αυτό που λες όμως, ναι. Ενδιαφέρον έχει αυτό που λες. Ουσιαστικά εκεί πέρα είναι κουρδισμένο αυτό το διπλό πράγμα που γίνεται, γιατί έχεις δύο συχνότητες συντονισμού εκεί. Έχεις μία συχνότητα συντονισμού από το cavity, κάτω από την... Από την ουφάλα που υπάρχει κάτω από το κάθισμα, και άλλη μία συχνότητα, η οποία είναι πολύ κοντά, από το βάζο, το ακουστικό βάζο το οποίο ήταν εκεί. Έτσι πως το δείχνουμε. Έτσι πως βρήκαμε την εικόνα, δηλαδή έτσι εδώ. Έχεις μία συχνότητα συντονισμού γι' αυτό και μία δεύτερη γι' αυτό. Και οι δύο ήταν εκεί γύρω στο 250. Okay. Ωραίο, σημαντικό αυτό που λες, Θοδωρή, έχεις δίκιο, έτσι, ναι. Έχει ενδιαφέρον.
Μπορώ να ρωτήσω και εγώ κάτι. Ψυχοακουστικά εκεί ακούμε και τέλεια, έτσι, δηλαδή είναι περιοχή που ακούγεται... Ναι, Γιώργο. Έχετε πειραματιστεί με άλλα σχήματα ή αυτό ήταν το σχήμα το οποίο διαλέξατε λόγω αυτού του σχήματος? Αυτό το σχήμα βρήκαμε αυτό το σχήμα βρήκαμε και αυτό εξομοιώσαμε. Okay. Αυτό, δηλαδή όταν κάνατε τις δοκιμές μέσα, είπατε το κάνατε σε ένα συγκεκριμένο δωμάτιο για να δείτε τις συχνότητες. Δουλέψατε μόνο σε αυτό το σχήμα, δεν βρήκατε κάποιο άλλο? Όχι. Δεν βάλαμε άλλο σχήμα, όχι. Okay, αυτό. Ωραία. Και σε ποιες πιθανότητες θα μπορούσαμε να υποθέσουμε για μια σύγχρονη εφαρμογή για μουσικούς και συνθέτες? Σύγχρονη εφαρμογή για μουσικούς και συνθέτες όσον αφορά τους συντονιστές? Ναι. Οι συντονιστές είναι όλα τα πνευστά όργανα, μάλλον. Μπορούμε να δούμε τα πάντα σαν συντονιστή. Ένα δωμάτιο, το οποίο ανοίγω την πόρτα ενός δωματίου, αυτός είναι ένας συντονιστής. Έχει μια επιφάνεια ανοίγματος και μια κοιλότητα. Άρα μπορεί να θεωρηθεί συντονιστής. Τώρα, το τι project μπορεί να σκεφτεί κάποιος από συντονιστές και συντονισμούς που δημιουργούνται και τις αρμονικές τους, όλα αυτά έχουν ένα μουσικό ενδιαφέρον και έχουν εξερευνηθεί κατά κόρον στα μουσικά όργανα. Πολλά όργανα, όλα βασικά, βασίζονται στον συντονισμό. Να προχωρήσουμε λίγο, να πάμε στο δεύτερο. Εδώ ο Δημήτρης μου έδωσε μια καλή πάσα για να πάω στο δεύτερο κομμάτι αυτού που θα συζητήσουμε σήμερα, που έχει να κάνει με το project το οποίο ασχολούμε αυτή την περίοδο, το οποίο είναι το physical modeling τα τελευταία 2 χρόνια, από τότε δηλαδή που ήρθα από την Αγγλία. Είναι το physical modeling για αρχαία ελληνικά μουσικά όργανα. Τα όργανα λοιπόν που έχουν βρεθεί, έστω και κομμάτια τους, ανακατασκευάζονται για να ακουστούν, έτσι γίνονται οι ρέπλικες όπως λέμε, είτε φτιάχνονται ψηφιακά. Όταν λέμε ψηφιακά ανακατασκευάζονται, είναι κάποιοι αλγόριθμοι οι οποίοι εξομοιώνουν την ταλάντωση της χορδής, την κίνηση των μορίων του αέρα σε ένα πνευστό όργανο κλπ. Έτσι. Κυρίως με φυσική μοντελοποίηση λειτουργούν αυτοί οι αλγόριθμοι και όχι με άλλες, μεθόδους, ακριβώς γιατί έχουμε το πρόβλημα ότι αυτά τα όργανα λείπουν μερικά κομμάτια τους και ουσιαστικά πρέπει να αρχίσουμε να φανταζόμαστε κομμάτια που λείπουν ή γεωμετρίες. Έτσι, και γι' αυτό η φυσική μοντελοποίηση προσφέρεται για αυτού του τρόπου την εξομοίωση. Και οι δύο μέθοδοι έχουν τα pros and cons. Προφανώς καταλαβαίνετε ότι ένα όργανο το οποίο είναι φτιαγμένο έτσι σαν ρέπλικα μπορεί να το παίξει κανείς, να ακούσει τον ήχο του, όμως αυτό μπορεί να το χρησιμοποιήσει μόνο ένας. Δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν πολλοί μουσικοί, ενώ το ψηφιακό μπορούν πολλοί. Επίσης χαλάει. Επίσης και να εκτεθεί μια ρέπλικα σε ένα μουσείο, δύσκολα θα επιτρέψει τον κόσμο να την πιάσουν και να παίξουν με το όργανο. Δηλαδή το interaction σε μουσείο, έστω και με ρέπλικες, δεν είναι εύκολο. Πρώτον γιατί θα ενοχλούν τους διπλανούς τους και να το επιτρέψεις δηλαδή, ενοχλούν με τον ήχο κλπ. Τώρα με τα ψηφιακά όργανα μπορούμε εύκολα να πειράζουμε τις παραμέτρους τους, να αλλάζουμε το μήκος της χορδής, να αλλάζουμε τη γεωμετρία τους, να αλλάζουμε όλες τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, αλλά και τα χαρακτηριστικά του υλικού. Έτσι. Μπορούμε να πειράζουμε πάρα πολύ. Επομένως, δίνει στους αρχαιομουσικολόγους πολύ μεγάλο πεδίο ευχρηστίας στην έρευνά τους. Έτσι. Και σε μουσείο αντίστοιχα μπορεί κάποιος να βάλει ακουστικά και να πειραματιστεί, να ακούσει τον ήχο, να αλλάξει το όργανο και έχει μία μορφή, όχι βέλτιστου interaction που θα έχει μία ρέπλικα φυσική, έτσι. Αλλά έχει μία μορφή interaction και ουσιαστικά ο άνθρωπος που μπαίνει μέσα στο μουσείο για πρώτη φορά ακούει και το όργανο και έχει ένα interaction με το όργανο.
Και είναι σημαντικό αυτό όταν μιλάμε για όργανα, γιατί τα όργανα ήταν φτιαγμένα για να παίζουν και να ακούγονται και όχι να βλέπονται στα μουσεία απλώς. Έτσι. Λοιπόν, για τη δικιά μας δουλειά εδώ, ουσιαστικά χρησιμοποιήσαμε για τα wind instruments, έτσι για τα πνευστά, χρησιμοποιήσαμε digital waveguides, μια τεχνική η οποία χρησιμοποιείται αρκετά χρόνια στο χώρο, για να εξομοιώσουμε το πνευστό σε τρία κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι είναι το γλωσσίδι, η γλωτίδα, αν υπάρχει, αν δεν υπάρχει, αν είναι διπλή γλωτίδα, αν είναι μονή, γιατί στην αρχαιότητα, ας πούμε, οι αυλοί είχαν διπλή γλωτίδα, όπως για παράδειγμα το όμποε σήμερα, έτσι, το οποίο είναι αρκετά σπάνιο, πολύ σπάνιο σήμερα σε σύγχρονο όργανο η διπλή γλωτίδα. Λοιπόν, μετά το μπορ, που είναι ουσιαστικά το κυλινδρικό μέρος του, έτσι, το resonator, όπως λένε, ο συντονιστής, έτσι, και το bell. Τέλος. Έτσι, αν είναι κονικό το bell, το τελείωμα τελικά του πνευστού. Έτσι, λοιπόν, φτιάξαμε το ψηφιακό φίλτρο. Εδώ δεν έδειξε την επόμενη διαφάνεια, η οποία είναι αυτή. Και ουσιαστικά έτσι εξομοιώσαμε τον αυλό, τον πλαγίαυλο, τη σάλπιγγα και τη σύριγγα. Θα σας παίξω τα τέσσερα αυτά ηχητικά δείγματα. Αυτό είναι ο αυλός. Αυτός είναι ο πλαγίαυλος. Σάλπιγγα. Και η σύριγγς, όπως ήταν. Αυτά είναι φτιαγμένα με τη μέθοδο αυτή που σας... Τώρα ήθελα να παίξουν όλα μαζί. Ωραία. Λοιπόν, μετά πάμε στα string instruments, τα έγχορδα λοιπόν. Για τα έγχορδα, επειδή η γεωμετρία τους είναι αρκετά πολύπλοκη και δεν ξέρω πόσοι από εσάς παίζετε έγχορδο, αλλά και δεν είμαι σίγουρος αν ξέρετε από πού έρχεται ο ήχος του εγχόρδου σας, γιατί ούτε εγώ ήξερα μέχρι πρότινος. Νόμιζα ότι η χορδή είναι σημαντικό κομμάτι και είναι σημαντικό φυσικά κομμάτι, αυτή διεγείρεται, για τον ήχο. Η χορδή ουσιαστικά δεν ακούγεται. Η χορδή το μόνο που κάνει είναι να ταλαντώνεται. Αυτή η ταλάντωση μέσω του bridge, όπως ξέρετε όσοι παίζετε έγχορδα όργανα, μέσω του bridge ταλαντώνει όλο το καπάκι, όλη την κιθάρα, όλο το έγχορδο, έτσι. Αυτή η ταλάντωση, ουσιαστικά το ξύλο ακούτε, που πάλετε. Το ξύλο του εγχόρδου που πάλετε, που πάλετε, έτσι. Η χορδή διεγείρει και μεταφέρει αυτή τη δόνηση στο υπόλοιπο όργανο. Έτσι λοιπόν, λόγω της πολύ πολύπλοκης γεωμετρίας που έχουν τα σκάφη όλων των οργάνων των έγχορδων, δεν μπορούσαμε να εξομοιώσουμε αυτή την πάρα πολύ πολύπλοκη κίνηση που θα κάνει το υλικό για κάθε ξεχωριστή και διαφορετική γεωμετρία. Έτσι λοιπόν εξομοιώσαμε με την προηγούμενη μέθοδο την παλώμενη χορδή. Είναι μια πολύ γνωστή μέθοδος, η μέθοδος των Digital Waveguides, για να εξομοιώσεις μια παλώμενη χορδή. Είναι αρκετά trivial μέθοδος, υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, 50 χρόνια και είναι αυτή η μέθοδος για την παλώμενη χορδή. Και χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων, μια αρκετά πιο σύγχρονη μέθοδο, η οποία εξομοίωσε την κρουστική απόκριση ουσιαστικά του εγχόρδου. Εδώ βλέπετε μόνο το body χωρίς τα strings της φόρμικας. Εδώ είναι το bridge, η γέφυρα η οποία δονείται και διαδίδει και μεταδίδει τη δόνηση στο υπόλοιπο σώμα του οργάνου, έτσι. Βρίσκαμε λοιπόν την κρουστική του οργάνου και την κάναμε συνέλιξη, την παντρέψαμε με την χορδή. Έτσι λοιπόν ο χρήστης όταν θα δουλεύει το όργανο εισαγάγει μία γεωμετρία, βάζει τη γεωμετρία που θέλει, η γεωμετρία αυτή υπολογίζει την κρουστική και μετά αρχίζει και παίζει με τις χορδές και αλλάζει το μήκος κλπ. Και έτσι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο εξομοιώσαμε και φτιάξαμε λοιπόν αυτά τα πέντε όργανα έγχορδα. Αυτή είναι η φόρμιγγα, η χέλης, τριγώνιον, βάρβητος
και κύθαρες. Αυτά λοιπόν είχα να πω και για τα αρχαία ελληνικά μουσικά όργανα. Βάζω ακόμα μία άνω τελεία για κάποιες ερωτήσεις πιθανές που υπάρχουν εδώ. Να κάνω μια ερώτηση. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Όσον αφορά τα ένχορδα που είδαμε τώρα, ναι. Έχει ληφθεί υπόψη σε όλο αυτό, εκτός από το ξύλο που υπήρχε πάνω, ας πούμε, ορισμένα είχαν δέρματα, είχαν κομμάτια δερμάτων τα οποία ήταν μαζί με ξύλο, ή υπάρχουν σημαντικό ρόλο σε αυτά, παίζουν και τα καμάρια που είναι κάτω από το καπάκι? Αυτά έχουν ληφθεί υπόψη, που είναι πολλά πολύπλοκα πράγματα, δηλαδή, θέλω να πω μαζί. Ακριβώς για αυτό το λόγο, αφήνουμε τη βρώμικη δουλειά που περιγράφεις, γιατί είναι πολύ δύσκολη δουλειά, ενώ βρώμικη, ενώ πολύ λεπτομερή δουλειά να γίνει υπομορφή εξισώσεων και φυσικής μοντελοποίησης. Αφήνουμε τη βρώμικη αυτή δουλειά να την κάνει ο υπολογιστής. Τα πεπερασμένα στοιχεία ουσιαστικά κάνουν αυτό το πράγμα που ανέφερες. Όσο πολύπλοκοι να είναι και η γεωμετρία τους, ό,τι υλικό και να βάλεις, το παίρνουν, το λαμβάνουν υπόψη τους και φτιάχνουν διαφορετικές εξισώσεις για το κάθε μικρό κουτάκι που υπάρχει εδώ. Φτιάχνουν, δηλαδή, φαντάσου έναν όγκο, το οποίο το κόβουν σε πάρα πολλά μικρά κυβάκια, έτσι, πάρα πολλά μικρά κυβάκια, και αυτά τα κυβάκια, εξάεδρα είναι, αυτά τα εξάεδρα τα μικρά, έχουν διαφορετικές εξισώσεις να λύσουν. Τους έρχεται σήμα από το διπλανό κουτάκι, το οποίο το υλικό μπορεί να είναι ξύλο, το διπλανό. Εδώ είναι μέταλλο, εδώ είναι μεμβράνη, εδώ είναι... Τα παίρνουν όλα αυτά υπόψη και διαδίδουν το μπαλμό και το κύμα έτσι με αυτόν τον τρόπο μέσα στις... Έτσι. Σπύρο, έχουμε και δύο ερωτήσεις, η Ρενάτα και ο Γιώργος. Ποιος θέλει, Ρενάτα? Να πάρω εγώ πρώτη το λόγο, να ζητήσω συγγνώμη που δεν θα ανοίξω κάμερα, παρότι το θεωρώ αγένεια, αλλά συντρέχουν έτσι σοβαροί λόγοι. Οπότε επιτρέψτε μου να μιλήσω και να ρωτήσω μόνο μέσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς, συγχαρητήρια για όσα ακούσαμε μέχρι τώρα. Να πω λίγο για την ταυτότητά μου, γιατί η ερώτηση είναι μουσικολογική. Είμαι μουσικολόγος και εθνομουσικολόγος. Και θα κάνω λοιπόν την εξής ερώτηση. Στα ηχητικά παραδείγματα που μας βάλατε, ας πούμε από τη Φόρμιγκα, την Χέλη και το Τρίγωνο και για όλα, ας πούμε, που ακούσαμε, πόσο τυχαία είναι η συχνότητα που ακούμε? Δηλαδή, εγώ άκουσα, ας πούμε, η διαφορά της Φόρμιγκας από την Χέλη είναι ότι η Χέλη ήταν κατά μία τετάρτη υψηλότερη και το Τρίγωνο ήταν μία οκτάβα υψηλότερο, ας πούμε, διπλάσια δηλαδή συχνότητα χέρτς, αν λέμε, από την Φόρμιγκα. Η κιθάρα, ας πούμε, που είναι και το πιο μεγάλο ογκώδες όργανο, έχει την πιο χαμηλή συχνότητα. Εάν εξαιρέσουμε το τελευταίο που κατέθεσα, δηλαδή ότι η κιθάρα που έχει το μεγαλύτερο όγκο, που ξέρουμε ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο όγκος, τόσο πιο μπάσο γίνεται το μουσικό όργανο, στα άλλα, που δεν είναι τόσο διακριτή η διαφορά του μεγέθους, γιατί μιλάμε και για διαφορετικά μεγέθη, ποια ήταν τα κριτήρια, ποιες ήταν μάλλον οι παράμετροι που παίξαν ρόλο για να έχουμε αυτά τα ακούσματα και αυτές τις συχνότητες? Η επιλογή της νότας που χτύπησε ήταν τυχαία τελείως. Εγώ μιλάω για τις σχέσεις, δεν με πειράζει η νότα. Μίλησα για σχέσεις, δεν ξέρω αν μπορείτε να το καταλάβετε αυτό που λέω. Δηλαδή, ας πούμε ότι η Φόρμιγκα με για συχνότητα. Μισό λεπτό, υπάρχουν δύο πράγματα εδώ. Υπάρχει η κεντρική συχνότητα, ο τόνος που λέμε, και οι αρμονικές. Ναι. Ωραία. Η κεντρική συχνότητα καθορίζεται, δηλαδή μπορώ να βάλω μια πολύ πιο τεντωμένη χορδή, πολύ λιγότερο τεντωμένη. Αυτό καθορίζει πάρα πολύ, καθορίζεται πολύ από τη χορδή. Επομένως, αν παίξουμε διαφορετική νότα, δηλαδή αν η χορδή είναι διαφορετική, μπορούμε να ακούσουμε ακόμη και πολύ υψή συχνό πράγμα από την κιθάρα. Ναι. Μέχρι ένα σημείο, βέβαια, έτσι. Άρα, όταν έχουμε βάλει τυχαία τάση στην χορδή, τότε το αποτέλεσμα είναι τυχαίο. Και δεν περιμένουμε να ακουστεί καν συγκεκριμένη νότα. Άρα αυτό είναι τυχαία αποτελέσματα. Ακριβώς. Τα ηχητικά παραδείγματα που έβαλα είναι για να ακούσετε όχι τον τόνο, αλλά για να ακούσετε τους αρμονικούς από δίπλα, να ακούσετε το ηχόχρωμα του οργάνου. Οκ, εντάξει τότε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Ευχαριστώ.
Εμένα το χέρι μου έχει μείνει από πριν, οπότε μπορείτε να συνεχίσετε. Okay. Εγώ έχω να συνεχίσω την ερώτηση αυτή της Ενάτας, Σπύρο. Μου είχαν εντύπωση το ηχόχρωμα στη φόρμιγγα. Ναι. Φάνηκε, ήθελα να ρωτήσω τι ήχο χρησιμοποιήσατε. Φαντάζομαι ότι χρησιμοποιήσατε ένα wavetable ή κάποιες σηματομορφές. Όχι, είναι physical modeling. Είναι physical modeling με τον τρόπο που περιέγραψα εδώ. Είναι digital waveguide για την χορδή, ναι, η οποία βάλετε. Και είναι συνέλητες. Ορίστε. Η γεννήτρια ήχου όμως, τι παρηγάγει τον ήχο αυτόν. Δεν υπάρχει γεννήτρια ήχου. Γίνεται συνέλιξη των δύο σημάτων στο πεδίο του χρόνου και αυτό γεννά τον ήχο. Okay. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία της ερώτησης μου είναι αυτή. Μου φάνηκε σαν να παράγει τριγωνική ή πριονωτή κυματομορφή, κάτι τέτοιο. Ναι. Ισχύει ή όχι, το είδατε καθόλου. Θα μπορούσε. Κάπως έτσι ακούγεται, τέλος πάντων, με την εξομοίωση που κάναμε. Και αν έχει σχέση, αν βρήκατε κάποια σχέση της κυματομορφής που παράγει το κάθε όργανο με την κατασκευή του. Τώρα είμαστε σε αυτό το στάδιο, Θοδωρή. Έχουμε γράψει ήδη, υπάρχουν ήδη δύο paper, τα οποία το ένα είναι δημοσιευμένο για τον αυλό και βγαίνει ένα δεύτερο πάλι για τον αυλό. Και τώρα θα ξεκινήσουμε να δουλεύουμε τις δημοσιεύσεις για αυτά για τα έγχορδα όργανα, γιατί τα έχουμε κάνει, υπάρχουν στο εργαστήριό μας όλα ανακατασκευασμένα, όλα αυτά τα όργανα. Ναι. Έχουν γίνει ανακατασκευές δηλαδή. Και τώρα θα συγκρίνουμε φάσματα και τέτοια και θα αρχίσουμε να βελτιστοποιούμε τους αλγορίθμους. Εδώ θα χρειαστεί, θα κάνουμε και μία ανάλυση by synthesis, δεν ξέρω πώς είστε familiar με αυτό τον όρο, τεχνική για να έρθει πιο κοντά το σήμα της εξομοίωσης με το ηχογραφημένο. Αν επιτρέπετε μία ερώτηση ακόμα. Ναι, ναι. Αυτό το εγχείρημα τώρα, επειδή περνάμε στο ψηφιακό, το βλέπει σαν μία μεταφορά. Επειδή όταν θα κατασκευαστεί κάτι ηλεκτρονικά, θα ρυθμίζει κάποιες παραμέτρους, άρα σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να φτιάξει πράγματα με αυτό, να συνθέσει με την γενική έννοια ή με τη λογική της προσομοίωσης. Δηλαδή, γιατί η άλλη εκδοχή θα ήταν να πάρουμε απλά, αν κάνουμε προσομοίωση δειγματοληψία, εφόσον έχει κατασκευαστεί το φυσικό όργανο, και να το παίξουμε. Άρα νομίζω ότι περισσότερο το βλέπεις σαν ένα έναυσμα για έμπνευση, για να βγει κάτι παρεμφερές, έτσι δεν είναι. Αυτό είναι η μία, έχεις δίκιο, η μία του οπτική είναι αυτή. Τα physical modeling λειτουργούν αρκετά καλά και δεν είναι όπως παλιά που τα μοντέλα ακουγόντουσαν MIDI ή ακουγόταν ένα πιανάκι, το ακούγαμε και γελάγαμε, ας πούμε. Πλέον τα παίζουν αρκετά καλά, αλλά η ουσιαστική συνεισφορά εδώ είναι να υπάρξει ένα εργαλείο, ένα όργανο, το οποίο θα μπορεί να, πειράζοντας τις παραμέτρους, να μπορεί να ουσιαστικά ένας αρχαιομουσιολόγος, ένας οτιδήποτε, να μπορεί να αλλάζει τις παραμέτρους και να βλέπει ουσιαστικά και να ακούει και να βλέπει τα φάσματα. Αυτό μας ενδιαφέρει. Δηλαδή να βλέπει τα ηχοχρώματα, να βλέπει τις αρμονικές και όλα αυτά. Okay. Να είσαι καλά. Να περάσω στο τρίτο, αν δεν υπάρχει ερώτηση, και βασικότερο για μένα κομμάτι ερευνητικό. Το acoustic levitation είναι η ανύψωση αντικειμένων. Δεν ξέρω τον ελληνικό όρο και δεν ξέρω πώς είναι αιώρηση μέσω ακουστικής, μετεώρηση, λέγονται διάφορα, δεν έχω ιδέα πώς. Αυτό τέλος πάντων, μέσω ακουστικής, μέσω ακουστικών σημάτων, να ανυψωθεί ένα αντικείμενο και να μετακινηθεί στο χώρο. Πώς το κάνουμε αυτό. Αυτή ήταν η δουλειά μου για αρκετά χρόνια,
στην Αγγλία που ήμουν σε ένα πανεπιστήμιο, η ερευνητική μου ενασχόληση τα χρόνια που ήμουν εκεί και ουσιαστικά γίνεται με τον τρόπο που θα σας πω και είναι, πιστεύω, κατανοητός. Όποιος δεν καταλάβει τη φυσική αυτού του πράγματος να με διακόψει, πιστεύω ότι είναι αρκετά κατανοητό. Έχω καταρχάς ultrasonic ηχιάκια. Αυτά είναι κάτι πολύ μικρά ηχιάκια τα οποία εκπέμπουν υπέρηχους. Όταν λέμε υπέρηχους, είναι η ήχος πάνω από την συχνότητα του ακουστού φάσματος, δηλαδή είναι πάνω από 20, ας πούμε, περίπου kHz, έτσι, για το ανθρώπινο αυτή. Έτσι. Αυτά τα ηχιάκια συνήθως κάνουμε ακούστη κλεβιτέσον με 40, να σας δώσω να καταλάβετε, kHz. Έχουμε λοιπόν αυτά τα ηχεία. Αυτά τα ηχεία εκπέμπουν ένα σήμα. Ανάλογα με τις φάσεις που έχουν τα ηχεία, δηλαδή ποιο ξεκινάει πρώτο, δεύτερο κλπ, δημιουργείται ένα pattern συμβολών κυμάτων σε αυτό εδώ τον ακουστικό χώρο. Αυτό που πρέπει να κρατήσετε είναι ότι με αυτή τη λογική μπορώ να φτιάξω ένα σημείο το οποίο θα έχει πολύ χαμηλή ακουστική πίεση. Φανταστείτε μια σφαιρίτσα, δεν ξέρω πώς βλέπετε και την κάμερα και εμένα δηλαδή να μιλάω, ή μόνο τις διαφάνειες. Φανταστείτε μια σφαιρίτσα όπως εδώ, όπως βρίσκεται εδώ, η οποία εδώ γύρω, σε αυτόν τον όγκο, σε αυτή την κοιλότητα εδώ, έχω πολύ χαμηλή πίεση. Σχεδόν μηδέν. Μηδέν σε μερικές περιπτώσεις. Έχω λοιπόν πολύ πολύ χαμηλή πίεση. Και η λογική είναι γύρω από αυτή την σφαιρίτσα να έχω πάρα πολύ μεγάλη πίεση ακουστική. Τόσο μεγάλη. 155 δεσιμπέλ. Όσοι γνωρίζετε και καταλαβαίνετε από ήχο, τα 155 δεσιμπέλ, αν ήταν ακουστός ήχος, θα σκότωνε τους περισσότερους από εμάς. Θα προκαλούσε τουλάχιστον μόνιμες βλάβες κλπ. Μιλάμε για τόσο δυνατό σήμα. Έχουμε δηλαδή μια... έτσι λοιπόν έχουμε χαμηλή πίεση στη σφαιρίτσα αυτή και μεγάλη πίεση γύρω της. Άρα ουσιαστικά είναι σαν να την πιάνουμε αυτή τη σφαιρίτσα έτσι, όπως σας δείχνω. Ασκείται δύναμη από γύρω-γύρω που έχει μεγάλη ακουστική πίεση προς το κέντρο που έχει μηδενική πίεση ακουστική. Πιστεύω ότι αυτό σαν ένα φυσικό σύστημα είναι κατανοητό. Φανταστείτε εσάς όταν μπαίνετε μέσα στο... Μπαίνετε μέσα σε μία πισίνα ή μπαίνετε μέσα στη θάλασσα και κατεβαίνετε όλο και προς τα κάτω. Η πίεση γύρω σας μεγαλώνει, εσείς έχετε την ίδια πίεση μέσα, άρα ασκείτε έτσι πίεση και το αισθάνεστε και στα αυτιά σας. Αυτό θέλω να πω. Έχετε μία πίεση εσείς που είναι μικρότερη, έχει μεγαλύτερη η θάλασσα όσο κατεβαίνετε προς το βυθό, έτσι σας ασκείτε μία πίεση. Λοιπόν, έχουμε χαμηλή πίεση εκεί και μέγιστη εκεί, άρα εγκλωβίζεται το σωματίδιο εκεί. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε το acoustic levitation. Και αλλάζοντας τις φάσεις εδώ των ηχείων, όπως είπαμε πριν, μπορούμε να αλλάξουμε το σημείο που θα έχει μηδενική πίεση και μέγιστη πίεση γύρω του. Έτσι ώστε να κάνουμε βόλτα αυτό το σωματίδιο το οποίο σηκώσαμε. Application, για να σας εξάψω λίγο και την σκέψη, γιατί πολλοί λένε, έχουμε τους μαγνήτες, φίλε μου Σπύρο, οι οποίοι σηκώνουν τρένα, πολυκατοικίες. Τι μπορείς να σηκώσεις με ένα ακουστικό σήμα? Μπορώ να σηκώσω 1,2 γραμμάρια. Αυτό μπορώ να σηκώσω μέχρι στιγμής. Δεν είναι πολύ. Όμως, σε αντίθεση με το μαγνήτη, το acoustic levitation μπορεί να σηκώσει τα πάντα. Μπορεί να σηκώσει μια σταγόνα νερού που ένας μαγνήτης δεν θα την πειράξει γιατί δεν είναι μαγνητική η σταγόνα νερού. Μπορεί να σηκώσει και μη μαγνητικά υλικά, θέλω να πω. Έτσι. Φανταστείτε που χρησιμοποιείται σήμερα το acoustic levitation σε πάρα πολλά εργαστήρια, σηκώνουν δύο σταγόνες, τις αναμειγνύουν στον αέρα, έτσι ώστε σε χημικά εργαστήρια να μην πιάσουν αυτές τις δύο σταγόνες, να βρίσκονται σε αποστηρωμένο μέρος, να τις αναμίξουν στο κενό χωρίς να τις πιάσουν και να τις μολύνουν. Και λοιπά. Υπάρχουν πάρα πολλά application, τα κοιτάνε τώρα, ένα project που ήμουνα και εγώ μέσα, τα κοιτάζαμε να κάνουμε levitate πάρα πολύ μικρά, αυτό είναι το στοίχημα, πάρα πολύ μικρά αντικείμενα, τα οποία μπορεί να φτάσουν στο επίπεδο του κιτάρου. Έτσι ώστε αν ξέρεις ότι εδώ για παράδειγμα έχω ένα καρκινικό κύτταρο, μπορείς να το κάνεις track down, να το πιάσεις και να το ξεκολλήσεις από τον ιστό, να το βγάλεις από τον ιστό. Επομένως,
χρησιμοποιείται και γίνονται αρκετές δουλειές για διάφορα, πάνω σε διάφορα πράγματα με το acoustic levitation. Θα σας πω και τη δική μου οπτική πάνω στο acoustic levitation. Ένας εύκολος τρόπος για να κάνουμε acoustic levitation είναι ένα στάσιμο κύμα. Δεν ξέρω αν ξέρετε τι θα πει ένα στάσιμο κύμα, αλλά ουσιαστικά για να σας το δώσω να καταλάβετε, είναι ουσιαστικά, φανταστείτε ότι έχω ένα σκηνάκι δεμένο στον τοίχο απέναντι και αρχίζω και το κουνάω. Αυτό, έχω μία πηγή και μία ανακλαστική επιφάνεια απέναντί μου. Σε κάποια σημεία από το σκηνάκι, έτσι πως το κουνάω, γιατί το σήμα το ξεκινάω εγώ, χτυπάει στον τοίχο και μου επιστρέφει. Σε αυτή τη διάταξη που σας ανέφερα, σημεία από το σκηνάκι θα κινούνται με μέγιστο πλάτος και άλλα δεν θα κινούνται καθόλου. Αυτό, λοιπόν, σε μια ιδανική, έτσι, σε ένα ιδανικό standing wave, όπως λέμε. Έτσι, λοιπόν, ένα στάσιμο κύμα, σημεία του, θα έχετε παρατηρήσει, δεν κινούνται καθόλου και άλλα κινούνται με μέγιστο πλάτος. Τα σημεία που δεν κινούνται καθόλου είναι σημεία τα οποία μπορούμε να κάνουμε levitation. Έχεις μηδενική πίεση. Επομένως, δείτε την κόκκινη μπαλίτσα την πρώτη. Και δείτε τη δεύτερη, κινείται με μέγιστο πλάτος. Η πρώτη είναι καλή για levitation. Το πρώτο σημείο. Και σας δείχνω αυτό το βιντεάκι, το οποίο με μία μέθοδο δείχνει και το ακουστικό πεδίο. Εκεί που υπάρχει ο καπνός, δηλαδή είναι πιο bright, έχουμε χαμηλή ακουστική πίεση. Και εκεί που είναι σκοτεινό, έχουμε μεγάλη ακουστική πίεση. Είναι μία μέθοδος την οποία χρησιμοποιούσαμε και στο εργαστήριο, μέθοδος Σλίρεν λέγεται. Λοιπόν, και ουσιαστικά βλέπουμε εδώ το transducer, ένα ηχιάκι και απέναντί του έναν ανακλαστήρα. Επομένως δημιουργείται αυτό το στάσιμο κύμα που βλέπετε εδώ, κάποια σημεία έχουν μηδενική πίεση και κάποια μέγιστη και βάζουμε μία μπιλίτσα εδώ και στέκεται εκεί που είναι έτσι, μηδενική πίεση. Εγκλωβίζεται μέσα σε μεγάλη πίεση, τέλος πάντων. Πιστεύω είναι κατανοητά αυτά μέχρι στιγμής. Προχωράμε λοιπόν, δεν θα σας δείξω, δεν θέλω να τρομάξετε καθόλου με τις εξισώσεις, θα σας δείξω αυτή μόνο και μία ακόμα, οι οποίες δεν θέλω καν να τις θυμάστε, απλά θα τις περιγράψω. Έτσι. Η ιδέα μας εμάς ήταν να φτιάξουμε κάτι πιο πολύπλοκο από αυτό που είδατε πριν. Από αυτό εδώ, που γίνεται levitate ένα σώμα μόνο σε ένα σημείο, άντε και στο από κάτω του και στο από πάνω του. Σε μία ευθεία δηλαδή θα γίνονται levitate πέντε σώματα. Θέλουμε να κάνουμε, είχαμε την ιδέα να φτιάξουμε ένα πολύπλοκο σχήμα. Να πούμε δηλαδή ότι θέλουμε να κάνουμε levitate εδώ, 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 εδώ. Να πούμε εμείς σε ποια σημεία στο ακουστικό χώρο, στο ακουστικό cavity αυτό θα γίνουν σημεία levitation. Έτσι λοιπόν, να κάνουμε levitate many objects in predefined positions. Σε συγκεκριμένες θέσεις να κάνουμε levitate τα σώματα. Έχουμε λοιπόν, για να υπολογίσουμε την πίεση στο κάθε σημείο αυτού του cavity, του acoustic cavity, έτσι, το direct σήμα, όπως είδαμε και πριν, το απευθεία σήμα από το ηχείο στο σημείο και το reflection, την ανάκλαση δηλαδή. Πώς θα κάνουμε πολύπλοκο, γιατί όταν έχεις ένα ηχείο και ένα reflector, παίρνεις αυτό. Πώς θα το κάνουμε λίγο πιο πολύπλοκο το ακουστικό πεδίο, έτσι ώστε να μπορούμε να το αλλάξουμε και να μπορέσουμε να πάρουμε αυτό που θέλουμε, δηλαδή το levitation σε πάρα πολλά διαφορετικά σημεία. Είχαμε αυτήν εδώ την ιδέα του acoustic metamaterial, όπως το ονομάσαμε. Αυτό εδώ είναι ένα acoustic metamaterial. Είναι σαν την reflective επιφάνεια εκεί που είδατε, την ανακλαστική επιφάνεια, μόνο που αυτό εδώ δεν είναι επίπεδο. Έχει διαφορετικά ύψη για κάθε μικρό element το οποίο είναι χωρισμένο. Φανταστείτε δηλαδή αυτή την επιφάνεια χωρισμένη σε 16 επί 16 είναι αυτό. Ναι, 16 επί 8 επί 8, τέλος πάντων σαν μια μεγάλη επιφάνεια με 256 για παράδειγμα μικρά elements χωρισμένοι, το οποίο το κάθε element μπορεί να πάει πάνω ή κάτω. Τι με ενδιαφέρει να πάει πάνω ή κάτω? Με ενδιαφέρει γιατί φανταστείτε ότι ο χρόνος για να πάει
Φανταστείτε ότι εδώ είναι τα transducers, εδώ είναι τα ηχεία μου. Φανταστείτε ότι από το transducer για να πάει εδώ το σήμα κάνει ας πούμε 5 λεπτά. Δεν κάνει προφανώς τόσο, σας το λέω σαν σχήμα λόγου. Κάνει 5 λεπτά για να πάει εδώ. Από εδώ μέχρι εδώ φαντάζεστε πόσο κάνει να πάει. 6 λεπτά. Κάνει παραπάνω. Γιατί είναι πιο πίσω αυτό. Άρα η διαφορά αυτή στο χρόνο δημιουργεί ένα πολύπλοκο ακουστικό πεδίο. Γιατί κάνει διαφορετικό χρόνο να πάει στο ένα σημείο της επιφάνειας και διαφορετικό στο άλλο. Αυτό δημιουργεί αυτά τα delay patterns. Έτσι, διαφορετικά delays στον ήχο της ανάκλασης. Έτσι ώστε να φτιάξουμε ένα πολύπλοκο ακουστικό πεδίο, το οποίο είναι και το ζητούμενο. Τώρα, αυτές ήταν οι εξισώσεις μας, οι εξισώσεις που υπολόγισαν με το ακουστικό πεδίο, σε ένα τρισδιάστατο ακουστικό πεδίο, με πάρα πολλά ηχεία από κάτω, 256 ηχεία και 256 ανακλαστικές επιφανιούλες. Αυτό ήταν η εξομοίωση που κάναμε σε πεπερασμένα στοιχεία, αυτές ήταν οι εξισώσεις μας, η εξομοίωση σε πεπερασμένα στοιχεία. Μετά το πήγαμε αυτή την επιφάνεια σε ένα 3D printer, το εκτυπώσαμε σε 3D αυτό το metamaterial και το βάλαμε into practice και πήραμε μέτρηση. Αυτή ήταν η μέτρηση. Λίαν επίοικος φρικτή. Μία κακή μέτρηση. Και βλέπουμε ότι ενώ συμφωνούν τα δύο, εδώ πέρα η μέτρηση μας απογοήτευσε πάρα πολύ. Και ουσιαστικά εκεί που περιμέναμε να έχουμε τα levitation points, δεν τα είχαμε. Αυτό που σας συζητάω τώρα είναι ουσιαστικά ο τρόπος που προσεγγίζουμε τις επιστημονικές έρευνες τέτοιου τύπου. Φαντάζεσαι κάτι, έχεις ένα όνειρο, μεταπάς, κάνεις τις εξομοιώσεις, γράφεις τις εξισώσεις σου, κάνεις τις εξομοιώσεις και μετά απογοητεύεσαι, πίνεις πολύ το βράδυ και ξυπνάς μετά από 2 μέρες και λες πάμε πάλι. Μετά από 2 μέρες, αφού ήπιαμε πολύ εκείνο το βράδυ, ξυπνήσαμε μετά από 2 μέρες και λέμε πάμε πάλι. Τι μπορεί να άφτεξε εδώ. 2 πράγματα είχαμε κάνει assume, κάνεις πράγματα διάφορα assumptions, έτσι ώστε να απλουστεύσεις τις εξισώσεις. 2 πράγματα που είχαμε κάνει για να απλουστεύσουμε τις εξισώσεις μας ήταν αυτά. Το ένα ήταν ότι είχαμε όλα αυτά τα ηχεία όταν παίζουν, επειδή είναι πάρα πολύ κοντά, θα δημιουργούν ένα plane wave. Το plane wave είναι ουσιαστικά ένα σήμα ακουστικό από πολλά ηχεία ή από ένα, το οποίο πάει έτσι προς τα πάνω, με ίδια φάση σε όλα τα επίπεδά του και ίδια ενέργεια ακουστική. Αυτό είχαμε υποθέσει, για να γίνουν πιο απλές οι εξισώσεις μας, οι οποίες ήταν ήδη υπερβολικά πολύπλοκες. Και το δεύτερο που είχαμε υποθέσει είναι το secondary reflection. Φανταστείτε ότι έχω μία ανάκλαση, εδώ έχουμε ένα board με ηχεία, έτσι. Αυτό εδώ έχουμε. Αυτό εδώ ήταν κάτω. Αυτά εδώ είναι τα ηχειάκια. Έχουμε λοιπόν όλα αυτά τα ηχειάκια κάτω και πάνω έναν ανακλαστήρα. Φανταστείτε, παίζουν τα ηχεία, χτυπάει πάνω στον ανακλαστήρα, μετά γυρνάνε πίσω και είχαμε υποθέσει ότι οι δεύτερες ανακλάσεις που θα ξαναγυρίσει, γιατί αυτό ουσιαστικά σαν ένα φυσικό φαινόμενο, δεν σταματάει ποτέ. Έχεις άπειρες ανακλάσεις εκεί μέσα. Τις είχαμε αγνοήσει. Φανταστείτε πόσο πολύπλοκο θα ήταν να είχαμε πάρει και αυτές. Οι μετρήσεις που κάναμε για να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα plane wave ήταν με διάφορες διάτριτες επιφάνειες που έχουν πάρα πολύ μικρό άνοιγμα, έτσι ώστε αυτά τα μικρά ηχειάκια βάλαμε σε κάθε ηχειάκι από πάνω γύρω στα 300 μικρά ανοίγματα με micro perforations που κάναμε σε ένα εργαστήριο laser, που είναι κατασκευασμένο αυτά που βλέπετε τα πάνελ εδώ κάτω, για να μπορέσουμε να εξομοιώσουμε ένα plane wave, για να έχουμε λίγο πιο απλές εξισώσεις. Και πάλι, οτιδήποτε προσπάθεια κάναμε, δεν κατορθώσαμε να πετύχουμε το plane wave. Με κανένα treatment. Εγκαταλείψαμε λοιπόν αυτή την προσπάθεια. Το δεύτερο, για το που αγνοήσαμε τις secondary reflections, πάνω στα ηχεία δηλαδή ξανά, ήμασταν σωστοί. Γιατί με τις μελέτες που κάναμε είδαμε ότι ήμασταν 3 τάξεις μεγέθους κάτω.
Επομένως μπορούμε να τα αγνοήσουμε σαν ακουστική ενέργεια. Όμως για το πρώτο, για το plane wave, καθίσαμε και γράψαμε πάλι τις εξισώσεις. Ήταν επώδυνες εξισώσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με πάρα πολλές ανακλάσεις και πάρα πολλά ηχεία. Φανταστείτε όλους τους συνδυασμούς αυτούς. Και φανταστείτε αυτούς τους συνδυασμούς σε σχέση με πολλά σημεία που θέλεις να γίνει, να ισχύει μια συνθήκη για το acoustic levitation. Δεν θέλω να, προφανώς, μη σας τρομάζει αυτή η εξίσωση. Αυτή η εξίσωση, ουσιαστικά να σας πω ότι η ολόκληρη εξίσωση που περιγράφει το ακουστικό πεδίο, χωρίς διαφορικές, όταν φτάσαμε να λύσουμε και τις διαφορικές, ήταν γύρω στις 1.400 σελίδες. Μία εξίσωση. Ήταν γύρω στις 1.400 σελίδες. Επομένως, ήταν μία εξίσωση η οποία σας την παρουσιάζω εδώ στην πιο elegant μορφή της και εδώ έχει να κάνει με το levitation points, έτσι, άθροισμα των levitation points, πόσα levitation points έχεις. Εδώ είναι η συνθήκη για να έχω levitation. Δεν θέλω να σας μπλέξω με μαθηματικά και φυσική εδώ, απλά αυτό εδώ το κομμάτι ήταν για αυτό το λόγο και αυτό εδώ το κομμάτι είναι ουσιαστικά για να είμαστε σίγουροι ότι όλα τα σημεία αυτά θα είναι καλά levitation points. Αυτή η εξίσωση, επειδή είναι τόσο πολύπλοκη, δεν λύνεται με κανένα χέρι και κανέναν υπολογιστή με αναλυτικό τρόπο. Αυτή τη λύση της εξίσωσης την προσεγγίσαμε και τη λύσαμε με optimizer. Η optimizer είναι η καρδιά των νευρονικών δικτύων και του machine learning. Χρησιμοποιήσαμε λοιπόν optimizer, οι οποίοι παίρνουν και δεν λύνουν την εξίσωση, αλλά δοκιμάζουν πολλές τιμές και προσπαθούν να βρούνε τη βέλτιστη για αυτό που του λες. Έτσι λοιπόν ο optimizer του δίνεις παραμέτρους. Τι παραμέτρους έχω? Έχω ότι αυτό εδώ μπορεί να κινηθεί πάνω και κάτω. Έτσι, αυτά είναι τα reflecting surfaces που σας έδειξα πριν. Αυτά εδώ μπορούν να κουνηθούν πάνω-κάτω. Έρχεται λοιπόν ο optimizer και για να λύσει αυτό το πρόβλημα, κάνει αυτό. Δοκιμάζει την εξίσωση που σου δώσα εσένα, δοκιμάζει πολλές τιμές, δείτε αυτά τα MOV, πώς ανεβοκατεβαίνουν, δοκιμάζει σε κάθε iteration, δοκιμάζει και προσπαθεί, εγώ του έχω πει, εδώ είναι ένα levitation point και εδώ είναι ένα levitation point. Βρες μου τα displacements που πρέπει να έχουμε εδώ, βρες μου τις θέσεις του metamaterial, έτσι ώστε να έχω levitation point εδώ και εδώ. Ψάχνει λοιπόν διάφορα και επιστρέφει μετά από κάποιες δοκιμές, εδώ βλέπετε και το ακουστικό πεδίο, μετά από κάποιες δοκιμές βρίσκει τη βέλτιστη τιμή. Η βέλτιστη τιμή είναι αυτή εδώ. Μου έχει δώσει δηλαδή τα displacement, τα MOV, αυτά που βλέπετε, είναι τα βέλτιστα, έτσι ώστε να έχω ένα acoustic levitation point εδώ και ένα εδώ. Οπότε βλέπετε, εδώ είναι μπλε, δηλαδή χαμηλή ακουστική πίεση και γύρω του, πάνω και κάτω, έχω μεγάλη ακουστική πίεση. Άρα, αυτό είναι ένα καλό levitation point. Το έπιασα. Καταλάβατε τι εννοώ. Το έπιασα το bid, αυτό το σημειάκι, αυτό που ήθελα να κάνω levitation, ας πούμε, το υλικό. Μετά το εκτυπώσαμε, έτσι, αφού ξέρουμε τα displacement, του κάνουμε μία 3D εκτύπωση. Έχω και εδώ κάποια. Δεν ξέρω αν βλέπετε την κάμερά μου. Αυτό είναι το εκτυπωμένο που βλέπετε σε έναν 3D printer και εδώ το έχουμε και σε transparent μορφή. Έτσι. Λοιπόν, αυτά λοιπόν είναι τα metamaterial τα οποία βάζαμε από πάνω και πετύχαμε levitation εδώ και εδώ. Εδώ και εδώ και εδώ που είναι ένα χαμογελάκι. Φτιάξαμε ένα μικρό χαμογελάκι. Εδώ είναι τα ηχεία κάτω. Πάνω βλέπετε το acoustic metamaterial και εδώ βλέπετε τις εξομοιώσεις με τις εξισώσεις μας, τις μετρήσεις που κάναμε του ακουστικού πεδίου και ουσιαστικά το levitation στο τέλος. Φανταστείτε ένα τέτοιο levitation να μπορούσαμε να φτιάξουμε αυτό εδώ το χαμογελάκι, ένα ανθρωπάκι το οποίο δυνάμει περπατάει κιόλας
Και πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε το ανθρωπάκι αυτό να περπατάει ή το χαμογελάκι να γίνεται λυπημένη φατσούλα ή οτιδήποτε. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό αλλάζοντας τις θέσεις αυτών εδώ. Και εδώ είμαστε τώρα. Φτιάχνουμε δηλαδή ένα acoustic metamaterial το οποίο είναι dynamically, το οποίο dynamically αλλάζει. Οι θέσεις αυτών των σημείων, κάθε element, του κάθε element αλλάζει με ένα πνευματικό από κάτω τρόπο. Έτσι, έχουμε φτιάξει ελαττήρια και γίνεται αυτό. Έτσι, τακ, 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 αλλάζουν θέσεις. Επίσης, κάτι άλλο που κάναμε με acoustic levitation, εκτός από acoustic levitation, τα ultrasonic waves μπορούν να κάνουν και haptic feedback, δηλαδή να μας ερεθίσουν το δέρμα μας, ας πούμε. Και αυτό γίνεται με modulation του σήματος, δηλαδή το 40 kHz δεν μπορούμε να το αισθανθούμε, αλλά το κάνουμε modulate στα 200 Hz και αυτό το αισθανόμαστε στο χέρι μας. Αντίστοιχα μπορούμε να το ακούσουμε. Αλλά δείτε, η άλλη έρευνα που κάναμε στο εργαστήριο ήταν ότι κάναμε bend το ηχητικό, εδώ έχει και μουσική, συγγνώμη, δεν χρειάζεται μουσική γιατί δεν θα ακούτε εμένα, κάναμε bend το ακουστικό σήμα, το γυρίσαμε δηλαδή, το πήγαμε γύρω-γύρω, πάλι με metamaterial, το πήγαμε γύρω-γύρω από αυτό το ανθρωπάκι και κάναμε levitate πίσω από ένα αντικείμενο. Δηλαδή παρακάμψαμε το αντικείμενο και κάναμε levitate πίσω από το αντικείμενο. Το ακουστικό σήμα δηλαδή έκανε bend και γύρισε και έκανε levitate και haptic feedback, όπως είναι εδώ με το χέρι, έτσι, πίσω από το αντικείμενο. Και εδώ δείχνουμε τη φωτιά που μπορούμε να τη γύρουμε δεξιά και αριστερά πάλι με τον ίδιο τρόπο. Αυτό είναι για demonstration του πεδίου. Δείτε τη φωτιά πώς πάει δεξιά και αριστερά. Έτσι μπορούμε να σηκώσουμε το αντικείμενο αυτό όπως βλέπετε πίσω από αυτό εδώ. Τα ηχεία είναι από κάτω του. Παρακάμπτουμε το αντικείμενο και ουσιαστικά κάνουμε levitate πίσω και haptic feedback πίσω από το obstacle. Δεν ξέρω, αυτό είχα να πω και κάπου εδώ τελειώνει το πρώτο μέρος της σημερινή συνάντηση που είναι ουσιαστικά για το επιστημονικό κομμάτι και αυτό ήταν το acoustic levitation και με τι έχω ασχοληθεί τα τελευταία χρόνια πάνω στο acoustic levitation. Πιστεύω ότι ήταν αρκετή η πληροφορία και ειδικά δεν ξέρω πόσο κατανοητό ήταν αυτό σε μουσικούς, ελπίζω να πιάσατε τη γενική ιδέα. Να ρωτήσω κάτι. Φυσικά. Το J στην εξίσωση ήταν ο αριθμός των levitation points, να κατάλαβα. Ναι, σωστά. Ωραία. Και μετά είπατε φτιάξετε ένα optimizer. Ναι. Το οποίο όμως εξηγήσατε ότι ήταν για δύο αντικείμενα. Ναι, μπορώ να το κάνω για όσα θέλω. Α, okay. Και έτσι φτιάχτηκε το χαμογελάκι, δηλαδή έγινε optimizer για 5, 6, 7 κτλ. Α, μπράβο. Ναι, εδώ απλά το δείχνω για 2, έτσι, το δείχνω για 2, γιατί θα ήταν πολύ πιο πολύπλοκο να το δείξω για παραπάνω. Αλλά εδώ το χαμογελάκι έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 levitation points. Ναι. Και φαντάζομαι ότι η εξίσωση αλλάζει ραγδαία μετά όταν μπαίνει διάμεσα το αντικείμενο. Αλλάζει. Και τέτοιες εξισώσεις δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου ποτέ. Έχω δει πολλές εξισώσεις στη ζωή μου. Τέτοια πράγματα ευτυχώς δεν έχει χρειαστεί να ξαναδώ τέτοια θηρία. Είχα τρομάξει πολύ. Έχετε καταφέρει πάνω από το αντικείμενο να είναι πάνω από ένα αντικείμενο. Levitation point. Ακριβώς. Okay. Αυτό καταρχάς φαίνεται εδώ. Όχι, όταν μπαίνει το Lego, για παράδειγμα. Άμε. Εδώ έχουμε βάλει το Lego, τα ηχεία είναι από κάτω και εδώ γίνεται μία διαμόρφωση, γίνεται bend ο ήχος και πάει από πάνω. Δηλαδή παρακάμπτεις το αντικείμενο. Κάνεις sound bending. Το paper αυτό ονομάστηκε ακριβώς για αυτό το λόγο sound bender. Έχετε καταφέρει και χαμογελάκι πάνω από το Lego. Όχι. Όχι.
Συγχαρητήρια κιόλας. Αλλά εδώ είμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Άλλη ερώτηση. Καταλάβατε λίγο 5 πράγματα. Θέλω λίγο την γενική ιδέα και ουσιαστικά να την έχετε πιάσει. Και ήθελα να δείτε μία διαδρομή επιστημονικής έρευνας που ουσιαστικά σπάς τα μούτρα σου κάπου, βλέπεις κάτι, μετά προσπαθείς να το εξομοιώσεις, προσπαθείς να το λύσεις, πώς προσεγγίζουμε. Ήθελα να δείτε λίγο το πνεύμα, ένα working flow ενός project. Δεν είναι... Πολλά project ξεκινάνε και πολλά brainstorm γίνονται, αλλά να φτάσουν στο τέλος τους φτάνουν λιγότερα πράγματα. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο βρίσκουμε κάποιες δυσκολίες. Να κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Σε ό,τι αφορά το πείραμα για το acoustic levitation που αναφέρατε για την ένταση περίπου στα 150 decibel, φαντάζομαι ότι ο χώρος που έγινε το πείραμα ήταν απομονωμένος από ανθρώπινες παρουσίες. Όχι. Όχι. Τα ακουστικά αυτά, οι υπέρηχοι, όσο ψηλότερα πας σε συχνότητα, τόσο κατευθυντικότερο γίνεται το σήμα. Επομένως, μπορείς να είσαι εδώ, ακριβώς δίπλα στα ηχεία και να μην έχεις κανένα πρόβλημα, γιατί είναι σαν laser beam, φανταστείτε. Ενώ σε αντιστοιχεία με φως, διαχέεται ένα λευκό φως. Το laser πάει, είναι μια ευθεία. Αν δεν είσαι ακριβώς από πάνω, δεν σε επηρεάζει. Επομένως, όταν βρισκόμαστε σε τόσο υψηλές συχνότητες, αν δεν βάλεις το κεφάλι σου ακριβώς από πάνω, δεν παίρνεις καθόλου σήμα. Δεν ακούγεται αυτό. Προφανώς δεν ακούγεται γιατί είναι υπέρηχος, αλλά από την άλλη δεν σε επηρεάζει. Έτσι. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Να κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Φυσικά. Καταρχήν, έχω κρατήσει το ότι όποιος ασχολείται με την έρευνα ή θα καταντήσει αλκοολικός, θα μείνει στην ιστορία. Δεν υπάρχει μέση λύση από ό,τι κατάλαβα. Υπάρχει. Άμα ξεκινάμε και πίνουμε δύο μέρες. Εγώ προσπαθώ να καταφέρω και τα δύο, Γιάννη. Δεν ξέρω τι. Ωραία. Εύχομαι καλή επιτυχία. Να είσαι καλά. Η ερώτηση μπορεί να είναι παιδική αυτή που θα κάνω τώρα. Απλά μου ήρθε. Έχει δοκιμαστεί κάτι αντίστοιχο με ήχους κάτω των 20 Hz, με υποήχους. Με υποήχο, Ναι. Το πρόβλημα με και αν θα. Πείτε αυτό ήθελα να ρωτήσω. Το πρόβλημα με τους υπόηχους, όπως και με τους ήχους που βρίσκονται στο ακουστό φάσμα, είναι ότι δεν είναι τόσο κατευθυντικοί. Αυτό που είπα πριν και στον Άρη, είναι ότι οι ήχοι αυτοί δεν είναι τόσο κατευθυντικοί σε αυτές τις συχνότητες. Άρα, και τα reflections τους, και το... Δεν μπορείς να κάνεις target σε συγκεκριμένα σημεία, όπως θέλεις. Έχουμε αυτό το πρόβλημα. Το ένα. Και το δεύτερο πρόβλημα που έχουμε είναι ότι ο όγκος που θα γίνει το levitation point, φαντάσου μία σφαίρα, να σβήσω το screen share για να με βλέπετε ίσως πιο μεγάλο. Λοιπόν, ο όγκος που θα γίνει το levitation point εξαρτάται πάρα πολύ, ο levitation όγκος δηλαδή, εξαρτάται πάρα πολύ η συχνότητα την οποία θα εκπέμπουμε, το μήκος κύματος. Αυτό είναι τόσο επειδή είναι αυτή η συχνότητα. Αν βάζαμε μικρότερη συχνότητα, θα ήταν τόσο. Γιατί το μήκος κύματος θα ήταν μεγαλύτερο. Άρα, πρέπει να, αυτό είναι, θα δημιουργεί το μία τέτοια κοιλότητα μηδενικής πίεσης. Και για να βάλεις 1,2 γραμμάρια μέγιστη μάζα εδώ μέσα, πώς θα τα κατάλαβες τι λέω. Θα έχεις πολύ μεγάλο όγκο χωρίς να έχεις την ενέργεια να το σηκώσεις. Ναι, κατάλαβα. Αυτά είναι ο λίγος. Θα ρωτήσω λίγο κάτι. Φυσικά. Για την αναφορά που έκανες για το απτικό στοιχείο των, από τα ηχεία των υπερήχων. Έχω την εντύπωση ότι έχω δει κάποια στιγμή να χρησιμοποιείται κάτι τέτοιο και σαν ελεγκτής, ας πούμε, ο οποίος είναι και απτικός, δηλαδή από τη μία να έχεις την αίσθηση και από την άλλη να μπορείς με το... Στην ουσία δεν ξέρω τι ακριβώς μετράει αυτό, άμα έχεις υπόψη σου. Το έκανε το εργαστήριό μου παράλληλα. Παράλληλα ήμασταν δύο ομάδες. Η άλλη ομάδα έκανε το... Βγήκε το paper του... η Ιάπωνα του Ριότζι 3 μήνες πριν το δικό μου και μετά βγήκε το δικό μου. Ήταν ουσιαστικά αυτός έκανε haptic
και visual σε, ουσιαστικά με άλλο τρόπο όμως. Είχε transducers κάτω και transducers πάνω. Δεν είχε reflective metamaterial. Είχε κάτω και πάνω transducers. Αν αυτό εννοείς, θυμάμαι καλά. Και είχαν φτιάξει και haptic εκεί και ακουστικό. Δηλαδή έπαιζε, μέτραγε 9, 8. Αυτό είχες δει το βιντεάκι που μέτραγε και ανάποδα και έφτιαχνε το. Θέλω αυτό, αλλά εγώ έχω την εντύπωση ότι έχω δει κάτι που είναι από τη μία πλευρά και το reflective material ουσιαστικά είναι το χέρι σου. Α, ναι, και τώρα, γίνεται. Αυτό εδώ πέρα έχει το απτικό τέτοιο ότι ασκεί πίεση σε διαφορετικά σημεία ανάλογα και με τις εντάσεις, φαντάζομαι, από το κάθε ηχιάκι. Αλλά ίσως τώρα μετράει τις εντάσεις των ηχείων για να το κάνει αισθητήρα και να το κάνει το στήλι, ας πούμε, σαν δεδομένο. Αν παίξεις υπερήχους στο χέρι σου, δεν θα καταλάβεις απολύτως τίποτα. Όχι να ακούσεις τους, να καταλάβεις. Όχι... Δεν θα το αισθανθείς. Πρέπει να το κάνεις modulate. Okay. Modulate στα 200 Hz. Για να το καταλάβεις. Okay. Okay, οπότε, ναι, οπότε αυτό πλέον θα έχεις να... Το κάνουμε modulate εκεί πέρα. Okay. Συγγνώμη που λέω τους όρους έτσι, αλλά είμαι σίγουρος ότι ο συνάδελφος εδώ ξέρει τι θα πει modulate και γι' αυτό το πετάω έτσι. Ναι, ναι. Okay, αλλά με κάποιο τρόπο μπορείς να πάρεις αυτό σκέφτομαι τώρα, πώς μπορείς να πάρεις την τιμή. Ίσως παίρνεις το gain από το ηχείο, ας πούμε, από το κάθε ηχιάκι για να το μετατρέψεις αυτό σε κάποιο σήμα ελέγχου, ας πούμε. Δεν το έχεις. Δεν καταλαβαίνω και πολύ την ερώτηση. Όταν λες ελέγχου, εννοείς τι? Για να ελέγξεις κάποια, να το κάνεις ελεγκτή για μια σύνθεση ήχου, ας πούμε, ένα σύστημα σύνθεσης ήχου, π.χ. Γιατί αυτό το απτικό, αυτό που κάνεις εσύ modulate στα 200 τόσα Hz και το αισθάνεσαι, αυτό προέρχεται από κάποια στάθμη ακουστική σε υπερήχους. Ναι. Δηλαδή το ηχείο παίζει, τα ηχειάκια παίζουν υπερήχους. Ναι. Και έχω την εντύπωση ότι έχω δει συστήματα τέτοια τα οποία τα χρησιμοποιούν σαν ελεγκτές. Μπορείς να το κάνεις με leap, σημείωσε άμα θέλεις να δεις το leap motion, το οποίο ουσιαστικά... Λίπος δεν είναι κάμερα στερεοσκοπική, το έχω, ναι. Το λίπος. Α, το ξέρεις, ωραία. Δουλεύεται παράλληλα με το haptic feedback, το leap motion, έτσι ώστε να κάνει track που βρίσκεται το χέρι σου και να σου κάνει tactile εδώ. Και μπορείς ουσιαστικά να χρησιμοποιείς το leap motion για ελεγκτή και να έχεις και haptic feedback. Okay, εντάξει, ναι. Αυτό ναι, κατάλαβα τι λες. Κάπως έτσι και έχουν γίνει τέτοια project και χρησιμοποιούνται γιατί, για παράδειγμα, θέλουν στο αυτοκίνητο να κάνεις ένα έτσι και να κάνει volume up. Αλλά την ώρα που κάνει έτσι ο χρήστης, αν δεν έχει κάποιο haptic feedback, δεν καταλαβαίνει το έκανα, δεν το έκανα κλπ. Και θέλουν με leap motion να γράψουν αυτό και αφού το γράφουν με το αντίστοιχο με αυτά τα transducers να κάνουν haptic feedback στο δάχτυλό σου και να σου δίνει και ένα tactile ότι ουσιαστικά το έκανες, το έκανες. Ναι, όχι, εντάξει, εγώ είχα άλλο πράγμα, χωρίς το να μπλέξεις με την κάμερα. Κατάλαβα αυτό που λες, ναι. Στην ουσία, σαν μετρητές απόστασης, ας πούμε, σαν ultrasound. Γίνεται, μετρητής απόστασης δεν είναι τίποτα αυτό. Σωστά, ναι. Έτσι το κάνουν, ναι. Αυτά γίνονται σε σόναρ πολλά χρόνια τώρα και ναι, έτσι ρίχνουν και τα αεροπλάνα στο δεύτερο παγκόσμιο. Ναι, ναι. Ναι, με okay, το σόναρ, κατάλαβα. Αυτό είναι η τεχνολογία του σόναρ, ναι. Οπότε το καινούργιο. Το παγκόσμιο δηλαδή είναι. Απτικό, το ότι έχει και την απτική αίσθηση του τι με το modulation που κάνει. Ναι, οκ, okay, ωραία. Πόσο τρελό θα ήταν αν οι συντονιστές για τους οποίους μιλούσατε στην αρχή δεν είχαν να κάνουν με την ακουστική του θεάτρου και είχαν να κάνουν με ελεγκτές υπερήχων που θα μπορούσαν να σου δίνουν και μια άλλη αίσθηση την ώρα που παρακολουθείς. Να μπορεί δηλαδή πέρα από το αυτί σου και το μάτι σου να νιώθει και το δέρμα σου πράγματα. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Ευχαριστώ. Αυτό είναι. Σε ένα θέατρο να μπορείς να κάνεις αυτό το πράγμα. Πόσο σπούκι θα ήταν αυτό που λες εκεί που κάθεσαι, έτσι, να σου γαργαλάει κάποιος και να... Το αισθάνεσαι σαν αεράκι. Όταν το είχα πρωτοκάνει πάνω μου, το αισθάνεσαι σαν αεράκι, αλλά μετά δεν είναι αεράκι ακριβώς, γιατί μπορείς να αισθανθείς και γράμματα, να γράφεται ένα τρία εδώ. Και πόσο τρελό θα ήταν ακόμα και οι λέξεις του κάθε θεατρικού να ακριβώς, ήταν έτσι γραμμένες, ώστε πάνω, να το νιώθεις. Ακριβώς. Και για τυφλούς ίσως αυτό.
Ή επίσης μπορεί να επηρεάσει και την ψυχολογία σου, ας πούμε, κάπως. Να σε κάνει να νιώθεις δυσφορία ή κάτι τέτοιο. Σίγουρα θα σε τρομάξει, το υπογράφω. Όσοι δεν έχετε μπει σε ανηχωρικό θάλαμο, θα σας τρομάξει και αυτό. Αυτό θα σας τρομάξει επίσης, να σας ακουμπήσει κάποιο τέτοιο σήμα. Εμένα μ' είχε τρομάξει, ναι σήμα. Παιδιά, ενδιαφέρουσες ερωτήσεις, αλλά επειδή θέλω να περάσουμε και στο δεύτερο, και στο δεύτερο κομμάτι, μπορούμε να κάνουμε μία πολύ μικρή, ένα πολύ μικρό διάλειμμα του 3 λεπτά, ας πούμε, και να επανέλθουμε για να κλείσουμε με το δεύτερο μέρος. Δεν ξέρω τι χρονικά περιθώρια έχουμε για ερωτήσεις, θα μας πει ο Θοδωρής εδώ. Μπορούμε να τις μαζέψουμε όλες μαζί τις ερωτήσεις, γιατί έχουν ενδιαφέρον και πάντα η συζήτηση έχει ενδιαφέρον. Να τις κάνουμε και μαζί στο τέλος, αν μας μείνει χρόνος, Θοδωρή. Σπύρο, το έχασα λίγο αυτό. Πρώτα θα κάνουμε ένα διάλειμμα 5 λεπτών. 3 λεπτά, 5, ναι, και μετά να επανέλθουμε για, να, στο δεύτερο, για το δεύτερο μέρος. Είναι και 27, 5 λεπτά διάλειμμα και 32 και έχουμε μισή ώρα. Οπότε... Μόνο. Θα βιαστώ, θα τρέξω. Γίνανε πολλές ερωτήσεις. Ναι. Ναι, έχουμε μισή ώρα, οπότε κανόνισε το εσύ. Όπως νομίζεις. 3 λεπτά διάλειμμα, παιδιά, 3. Ωραία, τα λέμε σε 3 λεπτά. Έγινε. Ναι, δεν έχω πει και τίποτα ιδιαίτερο. Ουσιαστικά έχω πει ότι θα σας μιλήσω για την μουσική μου διαδρομή, έτσι, τα μουσικά μου project. Όπως είπε και ο Θοδωρής, ασχολούμαι με τη μουσική σύνθεση. Έχω κάποιους, ασχολούμαι με τη μουσική σύνθεση σε επίπεδο δισκογραφίας και σε επίπεδο μετά σύνθεσης, σπονταίνιου σύνθεσης, σαν αυτοσχεδιασμό κλπ. Αυτά είναι τα οι δίσκοι που, σαν full length που έχω κυκλοφορήσει ανά τα χρόνια και θέλω ουσιαστικά να επικεντρωθούμε σε αυτούς τους τρεις, οι οποίοι, για αυτούς θέλω να σας μιλήσω, έτσι, σαν, γιατί έχουν ένα κοινή μου αιμονή, η οποία ξεκίνησε γύρω στο 2010, ας πούμε, και ολοκληρώθηκε με το τελευταίο project αυτής της τριλογίας. Έτσι. Η αιμονή μου ήταν ουσιαστικά το πόσο σημαντικό είναι το music performance για την μουσική μας εμπειρία. Τι εννοώ με αυτό, ότι γενικά πρέπει η μουσική να ακουστεί για να είναι μουσική και δεν αρκεί μία σημειογραφία της για να πούμε μουσική ή όχι μουσική, ας πούμε, και τι είναι μουσική κλπ. Η μουσική πρέπει να ακούγεται. Μία σημειογραφία, η παρτιτούρα, ας πούμε, είναι οδηγίες για εκτέλεση της μουσικής, αλλά δεν θα μπορούσε κανείς να πει ότι η σημειογραφία και μόνο είναι το μουσικό έργο. Όπως έλεγε και ένας φιλόσοφος, Σάρτρ, έλεγε πού είναι η ενάτη του Μπετόβεν, ας πούμε, έτσι. Δεν υπάρχει ενάτη του Μπετόβεν, υπάρχουν άπειρες εκτελέσεις της ίδιας σημειογραφίας, έτσι. Και μία άλλη, ένα άλλο κομμάτι από ένα πολύ αγαπημένο μου βιβλίο του Μπαλζάκ, Γκαμπαρά, The Composer, λέγεται, του 1839, έλεγε ότι ο Μότσαρτ, τον Μπετόβεν και ο Χάιντιν, έτσι, χωρίς ορχήστρα, δεν έχουν να πούν και πολλά πράγματα. Επομένως, χρειάζεται να ακουστεί η μουσική και η μουσική πλέον, πριν το φωνογράφο, ήταν αυτό εδώ το πράγμα, όπως βλέπουμε, μια παρτιτούρα, για παράδειγμα, έτσι, και τώρα πλέον όμως ο συνθέτης υπογράφει ο σύγχρονος συνθέτης και το ηχογράφημα, το οποίο δύναται να παίξει όμοιο, ίδιο, δηλαδή πολλές φορές. Μπορούμε να το αναπαράξουμε πολλές φορές και να είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν υπογράφει δηλαδή πλέον μόνο την παρτιτούρα ως συνήθως, αλλά υπογράφει και ένα ηχογράφημα, το οποίο είναι η εκτέλεση και λέει αυτός είναι ο δίσκος.
το οποίο έχει διαφορά στο ότι δύναται να παίξει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όσες φορές να το ακούσουμε. Τώρα θέλω να μπω στην αιμονή μου από το 10 πάνω σε αυτό το κομμάτι. Έχει να κάνει με τη ζωντανή ακρόαση της ζωντανής μουσικής. Πριν τη δυνατότητα ηχογράφησης και αναπαραγωγής με ηλεκτροακουστικά μέσα της μουσικής, έπρεπε η μουσική να παιχτεί μπροστά μας ζωντανά για να την ακούσουμε. Επομένως, η μουσική ήταν εδώ και τώρα. Ήταν εδώ, στον ίδιο χώρο και στον ίδιο χρόνο. Άρα ήταν εδώ και τώρα. Τώρα η μουσική μπορεί να ακουστεί από ένα ηχοσύστημα, από τα ακουστικά μας κλπ. Και η μουσική πλέον, η οποία ακούγεται, η προηχογραφημένη μουσική που ακούμε, έτσι, είναι εκεί και τότε, απομακρυσμένη από εμάς, τόσο στο χώρο όσο και στο χρόνο. Δεν ξέρω αν ακούτε εμένα ή το συλλαλητήριο που γίνεται απ' έξω, ακούγεται λίγο φωνές, ακούγεται και αυτό ή δεν το ακούτε αυτό? Όχι, όχι. Δεν ακούγεται, ωραία. Μόνο εγώ το ακούω. Ωραία. Έχει καλό noise cancellation το Zoom. Λοιπόν, επομένως έχουμε την ιδέα λοιπόν ότι σε αντίθεση με τη ζωντανή μουσική, η οποία είναι εδώ και τώρα, η ακρόαση της προηχογραφημένης μουσικής είναι εκεί και τότε. Παίρνουμε αυτό το αίσθημα του εκεί και τότε. Έτσι. Υπάρχει ένας γνωστός φιλόσοφος, Γερμανός, Εβραίος, ο οποίος είχε τραγικό θάνατο στα σύνορα της Γερμανίας με την Ισπανία. Αυτοκτόνησε στο Δεύτερο Παγκόσμιο, που τον κυνηγούσαν οι Ναζί. Μετά από 3-4 μέρες άνοιξαν και τα σύνορα, ήταν τραγικό αυτό, του Βάλτερ Μπένιαμιν, ο οποίος είχε γράψει ένα πολύ για το χώρο της τέχνης, αρκετά influential, όχι μόνο για μουσικούς, όσο για πολλούς καλλιτέχνες, Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction, το 1936, ο οποίος έλεγε ότι το εδώ και τώρα του έργου τέχνης, όταν ένας ηθοποιός γράφει στην κάμερα και δυνάμει το υλικό αυτό μεταφέρεται από το θέατρο στο σινεμά, δηλαδή άπειρες φορές μπορεί να αναπαραχθεί με τον ίδιο τρόπο, το εδώ και τώρα του έργου τέχνης εξαφανίζεται. Όπως το ονόμασε δηλαδή ο ίδιος, η άβρα του έργου τέχνης πάβει να υπάρχει. Φύλλα προσκύμενος ο φιλόσοφος με την έννοια αυτή, δηλαδή ωραία, προχωράμε σε καινούργιες μορφές έκφρασης, ας τελειώνουμε επιτέλους με αυτή την άβρα και στα σκουπίδια η άβρα. Όσο τον αγαπάω τον Μπένιαμιν, όσους αγαπάω τόσο πολύ, επειδή με υπερβαίνουν τόσο πολύ στον τρόπο σκέψης, θέλω λίγο κάπως να πειράξω κάτι εκεί μέσα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, εν είδη προβοκαρίσματος, ασχολήθηκα λοιπόν με αυτά τα τρία έργα. Θα σας πω για αυτά τα έργα, αφού περάσω λίγο και από εδώ. Εδώ είναι ένας πιανίστας, αρκετά γνωστός, μάλλον τον ξέρετε όλοι, όταν την κάνω παρόμοια ομιλία σε άλλα τμήματα όπως της πληροφορικής, δεν ξέρουν τον Glenn Gould και συγχύζομαι, αλλά δεν πειράζει, εσείς φαντάζομαι τον ξέρετε. Είναι ένας λοιπόν πιανίστας ο οποίος παίζει το μουσικό όργανο, έτσι, και έχουμε, όταν βλέπετε αυτή την εικόνα, όταν βλέπετε έναν άνθρωπο πάνω από ένα πιάνο σκυμμένο, φαντάζεστε περίπου το ηχόχρωμα που θα ηχήσει. Έτσι. Βλέπετε, έχετε κάνει associate αυτή την κίνηση με κάτι, με έναν ήχο. Έτσι. Αυτή η κίνηση λοιπόν του performer εδώ, φαντάζεστε περίπου τι τόνο θα βγάλει, γιατί βλέπετε περίπου σε τι σημείο του κλαβιέ βρίσκεται και τι θα ακούσετε περίπου, μπορείτε να φανταστείτε. Όταν βλέπετε αυτόν εδώ τον performer όμως, που βρίσκεται στο δεξί μέρος, που έχει κάτι ηλεκτρονικά μηχανήματα εδώ, μπορείτε να φανταστείτε το ηχόχρωμα που θα ακούσετε ή μπορείτε να κάνετε associate την κίνηση αυτή εδώ με κάποιο ήχο. Μπορείτε να φανταστείτε ότι θα ακούσετε τρέμολο, σαν να δείτε ένα βιολιστή να κάνει έτσι. Μπορείτε να... Όχι. Έτσι. Δεν μπορείτε, δεν έχετε κάνει associate με τα ηλεκτροακουστικά συστήματα, γιατί και εγώ ηλεκτρονικός μουσικός είμαι. Βλέποντας αυτή την εικόνα, δεν καταλαβαίνω τι θα ακούσω.
Ενώ αν είμαι πιανίστας, αυτό καταλαβαίνω τι θα ακούσω. Επομένως, εδώ είναι ένα σύστημα το οποίο παράγει ήχο και αυτό είναι ένα σύστημα που παράγει ήχο. Εδώ, σε αυτή τη γεννήτρια ήχο, μπορούμε να φανταστούμε περίπου το ηχόχρωμά της. Όποιος και να κάτσει να παίξει το όργανο. Σε αυτό εδώ, που είναι δύο ηχεία, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μπορείτε να ακούσετε. Μπορείτε να ακούσετε από μία ομιλία μέχρι μουσική, μέχρι οτιδήποτε. Άρα δεν έχει γίνει associate ούτε gesture, δηλαδή ούτε κίνηση, ούτε το μηχάνημα αυτό μπορεί να παραπέμψει σε κάποιο ήχο. Αυτό θα έρθει να κουμπώσει μετά σε αυτά που θα πω για τον φυσικό και τον ηλεκτρονικό ήχο. Το 11 λοιπόν έκανα αυτή την κυκλοφορία η οποία ονομάζεται Feeling of Movement και έχει να κάνει με όργανα, φυσικά όργανα ηχογραφημένα και φυσικούς ήχους ηχογραφημένους σε διαφορετικούς χώρους. Αν χτυπήσω παλαμάκια και κλείστε τα μάτια σας, σας έχει τύχει επίσης, αφήστε το παλαμάκι, να μιλάτε με ένα φίλο σας και να πάει ο φίλος σας σε κάποιο χώρο που έχει πολύ συγκεκριμένη ακουστική, στην τουαλέτα ας πούμε, ή σε κάποιο χώρο που δεν έχει πολλά έπιπλα ας πούμε. Καταλαβαίνετε κατευθείαν, επειδή είναι γνώριμος ο ήχος που ακούτε, είναι η φωνή, επειδή είναι γνώριμος ο ήχος, μπορείτε να καταλάβετε ότι αυτός ο ήχος βρίσκεται σε τι ακουστικές παραμέτρους γύρω του. Την ακουστική του χώρου την προδίδει ένας ήχος με γνωστό ηχόχρωμα. Ένα παλαμάκι, μία φωνή, κάτι το οποίο είναι γνώριμο σαν ήχος, προδίδει την ακουστική του χώρου. Το reverberant του χώρου. Έτσι. Άρα χρησιμοποίησα τέτοιους ήχους έτσι ώστε να δημιουργήσω χώρους, να παίζει ένα πιάνο σε ένα μεγάλο χώρο, σε μία καθεδρικό ναό, μία σε ένα μικρό χώρο, σε ένα στούντιο ηχομονωμένο κλπ. Και έτσι αν κλείσουμε τα μάτια μας, μετακινούμαστε με το ίδιο πιάνο σε διαφορετικούς χώρους. Με πολλά όργανα όπως χρησιμοποίησα και πολλούς χώρους γίνεται μία βίαιη μετακίνηση από τον ένα χώρο στον άλλον. Αυτό με ενδιέφερε σε αυτό το project. Το οποίο θα συνδέσω με την άβρα του Μπένιαμιν μετά. Εδώ, στο Electronic Music, χρησιμοποίησα καθαρά ηλεκτρονικούς ήχους. Electronic Music ονομάζεται ο δίσκος αυτός. Ήμουνα σε 6 μήνες σε λίθαργο για να βρω αυτό το φοβερό τίτλο. Δεν έκανα τίποτα άλλο μέχρι που σκέφτηκα να τον ονομάσω Electronic Music. Ήτανε εφάνταστος ο τίτλος. Έτσι, για πλάκα το λέω, έτσι πολύ φτωχός σαν τίτλος. Έτσι. Αλλά ουσιαστικά ήθελα να δείξω ότι είναι καθαρά ηλεκτρονική ήχη που έχουν χρησιμοποιηθεί για να κάνω ουσιαστικά αυτό, τη δημιουργία χώρων με ηλεκτρονικούς ήχους, το οποίο δεν δημιουργείται ακριβώς ο χώρος. Είναι πλασματική η δημιουργία από τον ακροατή. Ο ηλεκτρονικός ήχος δεν έχει χώρο, γιατί είναι ένα ηχόχρωμα το οποίο είναι άγνωστο στον ακροατή. Και εκείνη την ώρα μπορεί να νομίσουμε ότι ένας ηλεκτρονικός ήχος παίζεται αυτή τη στιγμή στον χώρο που βρισκόμαστε εμείς, με τις δικές μας ακουστικές παραμέτρους. Έτσι λοιπόν, αυτός ο ήχος ο οποίος ακούγεται εκείνη την ώρα, ο οποίος είναι ηλεκτρονικός, μπορεί δυνάμει να μας δώσει την αίσθηση ότι βρίσκεται εδώ, αυτή τη στιγμή, στον χώρο που ακούμε, στον χώρο ακρόασης. Το τελευταίο release πάνω σε αυτή την τριλογία ονομάζεται Live Electronic Music. Αυτό εδώ είναι ένα μουσικό κουτάκι, να σας το δείξω, το έχω και εδώ, αυτό εδώ, το οποίο σας το δείχνω, δεν φαίνεται και πολύ, έτσι, αλλά αυτό είναι για να καταλάβετε τη διάστασή του, έτσι, που είναι στο χέρι μου, είναι αυτό εδώ το πολύ μικρό κουτάκι, το οποίο έχει, δεν ξέρω αν φαίνεται εδώ, δεν φαίνεται τίποτα. Τέλος πάντων, έχει ένα jack και ένα φορτιστή, ένα jack για ακουστικά ή ηχεία, έτσι, στερεοφωνικό jack, το οποίο είναι μια αλγοριθμική μουσική σύνθεση. Είναι χτισμένο και φτιαγμένο σε ένα single board computer, έχει ένα single board computer μέσα αυτό το κουτάκι, το οποίο αναπαράγει κάθε φορά το ίδιο υλικό, αλλά πάντα με άλλη εκτέλεση. Γι' αυτό το έχω ονομάσει live
electronic music. Η εκτέλεση είναι πάντα διαφορετική του ίδιου υλικού. Ποτέ δύο εκτελέσεις δεν μπορεί να είναι ίδιες. Ποτέ. Και όταν το συζήταγα με ένα φίλο, ο οποίος είναι καθηγητής φιλοσοφίας στην Πάτρα, μου έλεγε, Σπύρο, έχεις δημιουργήσει το άπειρο. Λες, πώς μου λες ότι ποτέ δεν μπορεί να είναι το ίδιο. Και του λέω, δεν μπορεί ποτέ να είναι το ίδιο. Και μου λέει, τότε είσαι Θεός αν δημιούργησες το άπειρο. Εντάξει, δεν είναι άπειρο, είναι κοντά στο άπειρο, όμως δεν υπάρχει καμία περίπτωση στην ζωή μας και στις ζωές των συμπάντων που ζούμε να ακούσουμε το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό το λέω, είναι σχεδόν άπειρο. Και θα καταλάβετε μετά γιατί. Έτσι λοιπόν, παίζει πολλές φορές, παίζει πάντα με άλλη εκτέλεση το ίδιο μουσικό έργο. Είναι σαν να έχουμε δηλαδή μια παρτιτούρα και να δίνουμε την δυνατότητα σε αυτό το μαγικό κουτάκι, σε αυτό το black box, έτσι, την δυνατότητα του conductor και του εκτελεστή. Έτσι, υπάρχει ένας conductor μέσα στο κουτάκι και ένας εκτελεστής. Έτσι. Αυτό είναι το block diagram του αλγορίθμου. Έτσι. Ουσιαστικά έχουμε πέντε κανάλια. Στο πρώτο κανάλι, ας πούμε, βρίσκεται το μπάσο, μετά βρίσκονται τα drums, στο δεύτερο κλπ. Κλπ. Δεν έχω ούτε drums ούτε μπάσο, απλά σας το λέω για χάρη συντομίας εδώ. Και έχουμε κάποια φίλτρα στο κάθε κανάλι. Όταν λοιπόν πατήσουμε play, ξεκινάει να παίζει αυτό, ξεκινώντας από το πρώτο pattern. Στο πρώτο κανάλι του πρώτου pattern έρχεται να σηκώσει ένα sample από την μπάγκα αυτή των ήχων που υπάρχει εδώ. Και σε κάθε κανάλι φορτώνει ένα ξεχωριστό sample. Υπάρχουν λοιπόν για το πρώτο κανάλι και το πρώτο pattern 10 διαφορετικές επιλογές sample. Σηκώνει μία και παίζει μία. Το ίδιο γίνεται και σε κάθε κανάλι και σε κάθε pattern. Εκτός από αυτό, εκτός από την πολυπλοκότητα αυτή που των διαφορετικών samples το οποίο σηκώνονται για να παίξουν σε κάθε κανάλι, και σε κάθε pattern, υπάρχουν και φίλτρα. Σε κάθε κανάλι, λοιπόν, υπάρχουν κάποια φίλτρα με κάποιες παραμέτρους, οι οποίες παράμετροι έχουν δύο extreme τιμές. Αυτές τις extreme τιμές τις άκουσα όλες για να ακούγεται κάτι, για να ακούγεται κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι OK. Έτσι. Τις ενδιάμεσες τιμές, προφανώς, δεν μπορώ να τις ακούσω, αλλά έχω ακούσει τις extreme τιμές των φίλτρων. Έτσι. Και σε τυχαίους χρόνους, λοιπόν, αλλάζουν και αυτές οι τιμές. Επομένως, μπορείτε να φανταστείτε ότι ουσιαστικά γίνεται σχεδόν άπειρο, οι συνδυασμοί αυτοί γίνονται σχεδόν άπειροι. Και για να μιλάμε με γλώσσα φιλοσόφων και όχι γλώσσα φυσικών, που αν κάτι γίνεται πολύ μεγάλο λέμε είναι άπειρο, όχι άπειρο, αλλά πολύ μεγάλο. Και αυτό είναι σε pure data το patch το οποίο τρέχει στο single board computer, έτσι. Εδώ είναι για να κάνει open το sample, εδώ δημιουργεί ένα τυχαίο αριθμό, εδώ είναι τα φίλτρα κλπ. Τώρα θέλω να εισαγάγω έναν τελευταίο όρο για τη σημερινή μας συνάντηση, την ουτοπία. Αυτό παράλληλα με την αναζήτησή μου το 2010 γύρω από τον Μπένιαμιν και τη φιλοσοφία. Ήταν ένα παράλληλο μου ανάγνωσμα και με είχε επηρεάσει αρκετά ο τρόπος που έβλεπε ο Τόμας Μόρ την ουτοπία. Έτσι. Μετά χρησιμοποιήθηκε ο όρος και από σύγχρονους μαρξιστές και από τον Μάρξ το ίδιο κλπ. Ουτοπία ουσιαστικά είναι μια ελληνική λέξη που σημαίνει τόπος, δεν υπάρχει τόπος δηλαδή, και ουσιαστικά όταν λέμε αυτό είναι τοπικό και στην καθημερινότητά μας όταν το λέμε, εννοούμε ότι κάτι είναι τώρα, αλλά όχι εδώ. Είναι μακριά. Τόσο μακριά που βρίσκεται σχεδόν απροσπέλαστα μακριά. Άρα είναι σύγχρονο, είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αλλά ο τόπος δεν είναι εδώ. Τόπος. Δηλαδή είναι μακριά, έτσι, μακριά μας. Δηλαδή η απόσταση, η χωρική είναι μεγάλη. Η χρονική είναι μηδενική, είναι σύγχρονο με εμάς που μιλάμε. Έτσι λοιπόν, τι μπορούμε να πούμε για το εδώ και τώρα της μουσικής ακρόασης ζωντανά.
για το εκεί και τότε μιας προηχογραφημένης μουσικής την οποία ακούμε. Και ουσιαστικά πώς συγκρίνουμε τα τρία έργα με την ουτοπία. Το πρώτο έργο που αναφέρθηκα το 2011, το Feeling of Movement, με τους φυσικούς ήχους σας θυμίζω, είναι, παίρνουμε την αίσθηση του there and then. Τότε ο Σπύρος ηχογράφησε αυτά εκεί και τα ακούμε τώρα εμείς εδώ. Είμαστε μακριά και στο χρόνο και στο χώρο από αυτό που γίνεται. Άρα είναι μία non-synced ουτόπια, μη σύγχρονη ουτοπία. Είναι ουτοπία αρνητική, θα έλεγα. Μία ουτοπία η οποία βρίσκεται όχι μακριά μόνο στο χώρο, μακριά και στον χρόνο. Και στο χρόνο, συγγνώμη, και στον, βρίσκεται μακριά και στο χρόνο, που η ουτοπία δεν βρίσκεται μακριά στο χρόνο. Είναι μία μη συγχρονισμένη ουτοπία. Το δεύτερο, το electronic music. Παίρνουμε την αντίληψη όταν το ακούμε ότι είναι εκεί, συγγνώμη, ότι είναι εδώ, έτσι, τότε. Επειδή ακριβώς μπορούμε να αναπαράξουμε το ίδιο υλικό άπειρες φορές και να ακούγεται το ίδιο, δεν πείθει ότι αυτό το υλικό μπορεί να είναι σύγχρονο με μας. Δηλαδή, ο χρόνος δεν είναι τώρα που γίνεται αυτό. Αλλά ο χώρος είναι εδώ. Άρα είναι μία αρνητική ουτοπία. Δηλαδή, μπορείς να το δεις σαν κάτι το οποίο βρίσκεται εδώ, αλλά όχι τώρα. Έχει ηχογραφηθεί κάποτε αυτό και το ακούμε εμείς εδώ. Μπορείς να φανταστείς τους ηλεκτρονικούς ήχους να ηχούν από τα ηχεία, αλλά να βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Να μην καταλαβαίνεις το ηχόχρωμα των ηλεκτρονικών ήχων σαν να είχαν ηχογραφηθεί σε άλλο χώρο. Και να φαντάζεσαι ότι είναι στον ίδιο χώρο με σένα, αλλά όχι τώρα. Και το τώρα μπορεί να το φέρει το επόμενο release. Μία ουτοπία η οποία έρχεται πολύ κοντά μας. Μία ουτοπία η οποία είναι εδώ και τώρα. Χρησιμοποίησα στο live electronic music ηλεκτρονικούς ήχους, έτσι ώστε ο ακροατής να μην έχει κάνει associate με κάποιο όργανο μουσικό. Δηλαδή, όταν σου πω ότι ακούς εδώ και τώρα πιάνο, περιμένεις δυνάμει να μπορείς να δεις τον πιανίστα να εκτελεί το όργανο, να παίζει το όργανο για να πεις ότι είναι live. Αλλιώς λες είναι προηχογραφημένο. Το ακούω ηχογράφηση, είναι από tape. Όχι. Εδώ χρησιμοποιείς ηλεκτρονικό ήχο που δεν έχεις συνηθίσει, δεν έχεις κάνει associate με καμία κίνησή μου τον ήχο που θα ακούσεις. Δηλαδή, όταν γυρίζουμε ένα knob, είπαμε και πριν, δεν κάνουμε associate ότι θα ακούσουμε κάτι συγκεκριμένο. Και επίσης το όργανο και μόνο του δεν προδιαθέτει. Το όργανο εδώ είναι τα ηχεία. Ηχεία έχουμε και στο σπίτι μας και ακουστικά για να ακούσουμε. Άρα ηλεκτρονική μουσική ακούμε πάντοτε από ηλεκτροακουστική αλυσίδα, την οποία έχουμε και σπίτι μας όταν ακούμε μουσική. Έτσι λοιπόν, το live electronic music ή λέμε όπως το λέω, είναι η ουτοπία η οποία έρχεται κοντά μας. Είναι το εδώ και τώρα επαναφορά και ερχομός της μπενιαμινικής άβρας από την πίσω πόρτα, από ένα υλικό το οποίο δυνάμει, έχει προηχογραφημένα elements. Με αυτό ήθελα να σας αφήσω και έκανα αρκετά γρήγορα έτσι ώστε να μείνουν λίγα λεπτά για κάποιες ερωταπαντήσεις. Αν έχουμε. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Να περάσουμε σε ερωτήσεις. Δεν έχουμε πολλά λεπτά, έχουμε 5-6. Πέντε.
Εμένα μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον το, αυτή η σύνδεση που κάνεις με τα τρία, με τους τρεις δίσκους σου και το θέμα της ουτοπίας ή της μη ουτοπίας, το θέμα δηλαδή του συγχρονισμού του χρόνου ή του χώρου και ή του μη συγχρονισμού του χρόνου, αλλά του συγχρονισμού του χώρου. Το ίδιο πράγμα ισχύει σε οποιοδήποτε, φαντάζομαι, σε οποιαδήποτε μουσική είναι ηχογραφημένη, αποθηκευμένη σε κάποιο μέσο, γιατί ο χρόνος της, σε οποιοδήποτε ηχογράφημα στην πραγματικότητα, μπορούμε να πούμε ότι ο χρόνος του δεν είναι συγχρονισμένος με εμάς, αλλά ο χώρος του είναι, γιατί δημιουργεί ένα χώρο εκείνη τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, όμως, δεν θα μπορούσαμε να το συνδέσουμε με κάποιο, να το σκεφτούμε ως κάποιο instance του χρόνου. Προφανώς. Και έτσι μπορείς να δεις όμως τα πάντα. Και έτσι μπορείς να δεις οποιοδήποτε, αν είναι προηχογραφημένο υλικό το οποίο ακούς, ή αν είναι ζωντανή μουσική, επειδή είναι όλα instances τώρα και είμαστε πάρα πολύ αναλυτικοί σύγχρονοι ακροατές με τον τρόπο που ακούμε τη μουσική, έτσι, το ηχόχρωμα της μουσικής έχει πολύ σημαντική θέση στη μουσική ακρόαση πλέον, έτσι μπορούμε να κάθε μουσικό instance να το ονομάσουμε μία νέα μουσική δημιουργία, ακόμη και αν είναι το ίδιο υλικό. Μία πόρτα να ανοίξει, ένα τρίξιμο, οτιδήποτε δημιουργεί νέα ακουστική συνθήκη, νέα ηχοχρώματα. Ναι. Μπαίνουν πάρα πολλά ζητήματα εδώ. Ναι, το ξέρω. Το ξέρω, Θοδωρή. Ξέρω. Εγώ απλά... Το έθεσες. Μόνο σε σχέση με τα φιλοσοφικά να έχω κάποιες σκέψεις. Φυσικά, έχουμε... Με αφορμή το τελευταίο με το κουτάκι με τους αλγόριθμους, εκεί λες ότι έχεις το ίδιο σήμα που επηρεάζει τις παραμέτρους, σωστά. Ναι. Εκεί τώρα φιλοσοφικά, στην Ευρώπη έχουμε την αριστοτελική παράδοση που μιλάει για την ετερότητα, που είναι διαφορετική από τη διαφορετικότητα. Δηλαδή, ετερότητα σημαίνει ότι πηγαίνω από το Α στο Β, ενώ διαφορετικότητα σημαίνει ότι πάω από το Α στο Α τόνο. Έχω δηλαδή παραλλαγές. Στους παραδοσιακούς πολιτισμούς δεν γίνεται παραδεκτό αυτό. Ο χρόνος είναι κυκλικός, είναι όλα ίδια και είναι μαγματικά. Στην Ευρώπη, έστω θεωρητικά, υπάρχει μέσα από την κίνηση η δυνατότητα της μεταβολής της διάνοιας, που λένε, όχι μόνο μουσικά, αλλά και σε σχέση με την πραγματικότητα. Δηλαδή, οι γονείς μας, ας πούμε, δεν αλλάζουν. Μόνο αν αλλάξω το μυαλό μου απέναντι σε ένα συμβάν, σε μια κατάσταση. Τώρα, Δημήτρη, έχεις βάλει μέσα Αριστοτέλη, έχεις βάλει αναλυτική φιλοσοφία, υπηρετική φιλοσοφία, είπες και διάνοια, τώρα μπαίνει και ο Καντ μέσα. Αυτό που είπε ο Θοδωρής, ότι ανοίγεται, μπορούμε ειλικρινά να το ξεσκίσουμε. Έχεις απόλυτο δίκιο σε όλα αυτά που λες. Εγώ ήθελα να το είπα σε σχέση με το εξής, ότι κατά πόσο πιστεύεις ότι εκεί που κάνεις παραλλαγές, δηλαδή ενώ έχεις κάποια δεδομένα ηχητικά σήματα, κατά πόσο μπορείς τελικά να φτάσεις από τη διαφορετικότητα στην ετερότητα. Και το άλλο που σκέφτηκα και τελειώνω να μην ταλαιπωρώ, είναι ότι η διαφορά σε σχέση με το ηχογραφημένο, θα λέγαμε ότι είναι το άγγιγμα, η ανθρώπινη επαφή. Αυτό σκέφτηκα. Ναι. Και ότι το βιολί έχει άβρα, ενώ αυτό εδώ το κουτάκι δεν έχει καθόλου άβρα. Σαν υλικό αντικείμενο. Όπως εμείς και με τα όργανα, ότι είναι μια τελείως διαφορετική κατάσταση να έχω πάρει τη δειγματοληψία του BBC, να πατάω πλήκτρα μύτη και να κρίζω που ακούω τη χοροδία ή την ορχήστρα, και τελείως ή να κάνω ηλεκτρονικούς ήχους, και διαφορετικό να παίζω κρουστά με πλήκτρα, και διαφορετικό να έχω ένα τζέμπε που το έχω πάρει από την Αφρική αυθεντικό,
που έχουν προσευχηθεί κάποιοι όταν το κατασκευάζανε για να είναι γνωσμένο. Αλλά είναι τρομερά ενδιαφέρουσα η καινούργια κατάσταση. Απλώς προκαλεί η τεχνολογία, γιατί το έχω πάθει και εγώ, έχω πάθει θυσμό. Δοκιμάζω πράγματα, έχω σε όλες αυτές οι χίλιες δυνατότητες. Έχουν πολύ ενδιαφέρον. Μπορεί να σε οδηγήσουν και στην τρένα, βέβαια. Αλλά κάπου εκεί ανάμεσα είναι το δημιουργικό κομμάτι. Ακριβώς, ακριβώς μαζί σου, Δημήτρη. Έχω μια παρατήρηση. Ναι. Ορίσατε την ουτοπία σαν τώρα, αλλά μακριά. Ακριβώς. Όχι, δεν την όρισα εγώ. Αυτό είναι του Τόμας Μόρ. Okay. Αλλά από τους τρεις δίσκους που έχετε φτιάξει, κανείς δεν είχε αυτή την... διάσταση. Ναι. Ήτανε τότε μακριά. Κανείς δεν είχε ουτοπία. Ο πρώτος ήταν there and then. Όχι, κανένας δεν είναι ουτοπικός. Ο δεύτερος ήταν negative και ο τρίτος ήταν τώρα και... Εδώ και τώρα. Θα είναι ο επόμενος μάλλον, spoiler. Spoiler, spoiler. Να ρωτήσω και εγώ κάτι. Ναι, ναι. Στην αρχή αυτής της παρουσίασης, του δεύτερου μέρους δηλαδή, βάλατε δίπλα-δίπλα το πιάνο με τα ηχεία. Ναι. Και τα, αν κατάλαβα σωστά δηλαδή, τα αντιπαραβάλλατε ως δύο διαφορετικές πηγές ήχου. Ναι. Και είπατε για τις διαφορές που έχουν. Εγώ αναρωτιέμαι απλώς πώς μπορούν να συγκριθούν, με ποια ουσιαστική έννοια μπορούν να συγκριθούν, διότι το πιάνο, ας πούμε, ή κάποιο άλλο όργανο, είναι από την αρχή φτιαγμένο για να παράγει ήχο το ίδιο. Και να έχει και το ηχείο πάλι το ίδιο. Ενώ ένα ηχείο, ηλεκτρικό ηχείο, ας πούμε, δεν είναι φτιαγμένο ως όργανο, δεν παράγει ήχο το ίδιο. Mm-hmm. Ουσιαστικά αναπαράγει ήχο, δεν παράγει ήχο. Mm-hmm. Οπότε έχουν διαφορετική φύση, ανώμια πράγματα. Πώς μπορούν να αντιπαραβληθούν δίπλα-δίπλα, ως παράγοντες μουσικής, ας πούμε, σύνθεσης. Δεν τα παίρνω σαν μουσική σύνθεση, τα παίρνω σαν πηγές ήχου. Και τα δύο μπορούν να παράξουν ήχο. Μόνο αυτό με ενδιαφέρει. Και απλά η συσχέτιση αυτή έγινε ότι η μία πηγή ήχου, να τα δούμε στα δύο πηγές ήχου, και το τραπέζι είναι μία πηγή ήχου, γιατί το χτυπάω και βγάζει έναν ήχο, μπορώ να δείξω το τραπέζι και το χέρι μου σαν πηγή ήχου, ή ένα ηχείο σαν πηγή ήχου, γιατί δυνάμει παίζει ήχο και αυτό, έτσι. Όλα αυτά λοιπόν που μπορούν να παράξουν ήχο είναι, μία πηγή, είναι πηγές δυνάμει ήχου. Έτσι, αυτό που ήθελα να δούμε ουσιαστικά δείχνοντας ένα πιάνο είναι μια γεννήτρια ήχου, το πιάνο, και αυτό είναι μια άλλη γεννήτρια ήχου. Ωραία, είναι, ναι, μα δεν είναι γεννήτρια ήχου το ηχείο, όπως εγώ το καταλαβαίνω ως από τη στιγμή που μπορεί να δημιουργήσει, να το πω και με όρους φυσικής, πυκνώματα και αραιώματα αέρα, τα οποία μπορούν να ερεθίσουν το αυτί μου, το βλέπω σαν πηγή ήχου. Εντάξει, μια οπτική, ναι, okay. Οκ. Όχι, το βλέπω έτσι, τελείως τεχνικά. Έτσι, ας το δούμε τελείως τεχνικά. Δεν είναι διαφανές το ηχείο. Ορίστε. Δεν είναι διαφανές το ηχείο. Δεν είναι ότι του έρχεται αυτό παίζει ακριβώς. Και δεν είναι διαφανές επίσης. Έτσι, δεν υπάρχει διαφανές ηχείο χωρίς φίλτρο. Okay. Αλλά τα βλέπω σαν δύο πηγές ήχου και λέω το ένα μπορούμε να φανταστούμε το ηχοχρωμά του, το άλλο όχι. Αυτό μόνο. Γιατί έχουμε συνηθίσει να ακούμε όταν ακούμε live πιάνο, να φανταζόμαστε ένα πιανίστα να παίζει αυτό. Αυτή ήταν η σχέση. Ενώ όταν ακούμε ηλεκτρονική μουσική, την ακούμε από αυτή την πηγή. Είναι οι δύο πηγές. Όταν ακούς live ηλεκτρονική μουσική, θα ακούσεις από ηχεία. Ενώ όταν ακούς live πιάνο, μπορείς να τα ενισχύσεις και να το ακούσεις από ηχεία, αλλά υπάρχει και η πηγή η οποία είναι αυτό. Okay, ευχαριστώ. Επίσης, όπως και ένα πιάνο έχει το μηχανισμό του και παράγει τον ήχο, έτσι και το ηχείο έχει το μηχανισμό του μέσα. Και κανένα από τα δύο δεν θα παράξουν ήχο εάν του δώσουμε εμείς την εντολή. Άρα, μιλάμε και για μια χειρονομία, μια ανθρώπινη συστήματα. Παρέμβαση. Ακριβώς. Και τα δύο φυσικά συστήματα είναι. Γιατί να είναι πιο φυσικό η ταλάντωση μια χορδή από ένα ηλεκτρικό κύκλο. Ωραία. Μελλοντικά, πάνω σε ένα καλό project θα ήταν. Χιουμοριστικά το λέω για τη μέτα εποχή να συνεργαστείς με κάποιο βελονιστή παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής που ξέρουν τα ακουπρέσιο points εκεί,
και να φτιαχτεί ένα ηχητικό σύστημα που να επηρεάζει συγκεκριμένα σημεία. Σαν ιδέα μου ήρθε τώρα, γιατί έχουμε σημεία στο σώμα που είναι δίωδη σε σχέση με το εξωτερικό περιβάλλον που παίρνει τις δονήσεις, την ενέργεια, ας πούμε. Και ναι, έτσι το σκέφτηκα σαν... Ωραία, ευχαριστούμε και γι' αυτό. Να κλείσουμε με κάπως, Θοδωρής... Ναι, θα πρέπει να κλείσουμε κάπου εδώ, εκτός αν υπάρχει κάποια έτσι επίγουσα ερώτηση που... Ό,τι θέλετε, παιδιά, επίσης μπορείτε ή να με βρείτε, έχω δώσει και το email μου, αλλά μπορείτε να με βρείτε και σαν Σπύρος Πολυχρονόπουλος και στο Facebook ή σας πάει Weirdos, που είναι και το καλλιτεχνικό. Να σας το γράψω και στο chat. Έτσι μπορείτε να με βρείτε στο, ή στο Facebook, είτε... Αυτό ήταν παλιό καλλιτεχνικό όνομα, τώρα δεν το χρησιμοποιώ πλέον, αλλά... Α, βγάλαμε και είδηση, δεν υπάρχει πια το Spy Weirdos. Α, όχι, 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 Θοδωρή. Τώρα χρησιμοποιώ το Σπύρος Πολυχρονόπουλος εδώ και κάτι έξω. Μεγάλωσες. Μεγάλωσα, ακριβώς. Λοιπόν, ωραία, θα πρέπει να σταματήσουμε εδώ, γιατί... υπάρχει μια πρόβα του συνόλου που πρέπει να πάμε σε μια άλλη αίθουσα του Zoom. Okay. Καταχράστηκα το χρόνο σας, ελπίζω κάτι να... Όχι καθόλου, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα, πάρα πολλά και πολύ ενδιαφέροντα. Προσπάθησα να πω όσο περισσότερα σε έτσι, αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σπύρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.